για σήμερα. Μαζί μας η Λένα Μαντά. Η σχέση μίσους και αγάπης με τη μητέρα της. Μια σχέση σε πόλεμο. Τα λόγια που δεν υπόθηκαν. Οι παραλήψεις που έφεραν πόνο. Οι πράξεις που πλήγωσαν. Οι χαμένες αγκαλιές και τα δάκρυα. Θρίλερ στη Λέρο. Γιατί τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο παιδών. Αποκάλυψη σοκ. Υπήρχε πρώτερος βιασμός του παιδιού με νοητική υστέρηση από συγχωριανό του. Τι λέει ο δικηγόρος της μητέρας που θεωρούσε αυτονόητο όλα όσα συνέβαιναν στο σπίτι κολαστήριο. Τι είπε ο πατέρας στην απολογία του. Πώς αποδεικνύεται ιατροδικαστικά ο βιασμός. Σε ποιες φυλακές οδηγούνται οι γονείς. Αποστολή στη Ζάκυνθο. Η συγκλονιστική ιστορία του 26χρονου που σκότωσε τον 70χρονο ταχυδρόμο πατέρα του, επικαλούμενος ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα δύο ετεροθαλή αδέλφια του δέχονταν σωματική κακοποίηση. Εδώ και 9 χρόνια είχαν καταγγείλει την κακοποίηση των παιδιών. 3 καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού πριν πάρει τον νόμο στα χέρια του ο γιος της οικογένειας. Άξιος και μπράβο φώναζαν στον 26χρονο πατροκτόνο που προφυλακίστηκε. Στο πλευρό του δράστη, οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας τον καταχειροκροτούσαν. Τι μας λέει ο αδελφός του θύματος. Ζωντανή σύνδεση με Ζάκυνθο και τη Γιώτα Κυπουρού. Μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά και κυρίως να αντιμετωπίζουμε τις αλήθειες όπως πρέπει. Το πρωί είχαμε μια κουβέντα στην αίθουσα που συσκεφτόμαστε, τέλος πάντων, αν αυτές τις αλήθειες τις αντέχει ο κόσμος ή δεν τις φτάνει μέχρι το κόκαλο. Η αλήθεια λοιπόν είναι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, από το στατιστικό δείγμα που βλέπουμε ορισμένες φορές, πως οι γυναίκες που έπρεπε να είστε εκεί σε αυτό το θέμα της Λέρου, λίγο φεύγετε. Γιατί? Φοβάστε? Φοβάστε να καταλάβετε ότι εσείς είστε συνυπεύθυνοι σε αυτή την ιστορία αν γνωρίζετε ότι ο διπλανός σας κακοποιεί σεξουαλικά ένα παιδί και δεν το μαρτυράτε? Αυτό φάνηκε βέβαια και από το χαμόγελο του παιδιού, γιατί σε λίγο, σε απευθεία σύνδεση με το Λονδίνο που βρίσκεται ο Κώστας Γιαννόπουλος, θα μας πει για την περίπτωση της Ζακύνθου που σήμερα εκεί βρίσκεται η Γιώτα Κυπουρού. Και εκεί οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές, δηλαδή είπαμε ότι δεν γίνεται να μην το αντέξουμε για αυτό το θέμα. Όταν ένα παιδί πηγαίνει στον ανακριτή και τον χειροκροτούν και του λένε «Μπράβο αγόρι μου, τα κατάφερες και έφτασες εδώ που έφτασες», ας έφτασες εδώ που έφτασες, τουλάχιστον τα άλλα σου δύο αδέλφια θα είναι καλά. Πρώτη φορά έχουμε ζήσει αυτές τις σκηνές στα δικαστήρια. Η Γιώτα λοιπόν πήγε εκεί σήμερα και σε λίγο παρακαλώ έχει αποκλειστικές συνεντεύξεις με ανθρώπους εμπλεκόμενους σε αυτή την ιστορία. Θα συνδεθούμε και σε λίγο. Ο Κώστας Γιαννόπουλος θα μας πει με ακρίβεια ότι υπήρχαν 3 καταγγελίες, Γιώργο Καραϊβάς, για αυτό το θέμα πριν στο χαμόγελο του παιδιού. Και μάλιστα όταν το ένα μωρό ήταν 6 μηνών, παρακαλώ. Θυμάμαι πολύ καλά, βλέπετε. 2,5 και 6 μηνών. Δηλαδή κακοποιούσε βάναυσα 6 μηνών παιδάκι. Και υπήρχε καταγγελία, μετά ήρθε και το 2,11, μετά ήρθε και άλλη καταγγελία το 2,17. Μεσολάβησαν 6 χρόνια που αυτός τα κακοποιούσε και στο τέλος τον νόμο στα χέρια του τον πήρε ο 26χρονος με τον τρόπο που τον πήρε, τον λανθασμένο βέβαια. Θα σου πω, Ζήνα, μόνο μία κουβέντα και νομίζω ότι από αυτό θα γίνουν πολλά αντιληπτά. Μιλώντας πριν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης με ανώτατους αξιωματικούς και με έμπειρους αξιωματικούς ασφάλειας, αυτό που μας λέγανε ήταν «βοηθήστε όσο μπορείτε αυτό το παιδί». Και επειδή νομίζω ότι στο teaser σε αυτό της έναρξης της εκπομπής έγινε μια λάθος έτσι τοποθέτηση ως προς τι, η Γιώτα Κυπουρού έχει τον αδερφό του ταχυδρόμου, όχι του θύματος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, του δράστη κάπως το είπε. Λοιπόν, τέλος πάντων, να αποσαφηνίσω ότι είναι ο αδελφός του ταχυδρόμου που μιλάει στη Γιώτα Κυπουρού. Να δούμε τι λέει αυτός ο άνθρωπος που ο αδελφός του διέπρατε όλα αυτά. Λοιπόν, στην παρέα μας βέβαια σήμερα ζητήσαμε σε αυτή τη σύσκεψη την πρωινή, ναι, εκτάκτως τον φέραμε, γιατί είναι ωραίο να αναγνωρίζουμε και τις αλήθειες για μας και όλα αυτά που συμβαίνουν. Τον κύριο Γρηγόρη Λέων, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, είναι διακεκριμένος στο κομμάτι του και πάντα μας δίνει τις απαντήσεις. Κύριε Λέων, σας έλεγα και το εξής. Είμαι μάνα. Το παιδί μου έρχεται από το σχολείο. Τη μία φορά είναι με, ας πάρουμε άλλη περίπτωση, τι δεν συμβαίνει στην οικογένειά μας. Με σκυμμένο το κεφάλι. Την άλλη θέλω να πάω να το πλύνω και εκείνο μου αντιστέκεται. Δεν μου κάθεται να το πλύνω ως μάνα.
Μετά από κουβέντα που θα κάνω μαζί του, στους 6-7 μήνες αρχίζει να μου μιλάει για έναν κύριο που πηγαίνει στο σχολείο και που το ενοχλεί. Στα 2 χρόνια αρχίζει να μου λέει άλλες αλήθειες. Υπάρχει περίπτωση να καταλάβω αν το παιδί μου έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά ή ιατροδικαστικά και με ποιον τρόπο? Και το λέω αυτό, κύριε Λέων, γι' αυτό και σας καλέσαμε σήμερα. Διότι υπάρχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Κούσκουρη, το οποίο Ρούλα μου λέει τι για την περίπτωση της Λέρου. Για την περίπτωση της Λέρου, η αποκλειστική πληροφορία που έχουμε είναι ότι το 24χρονο αγόρι, το παιδί με την νοητική στέρηση, με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά προγενέστερα από συγχωριανό του. Τσου. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Βλέπετε εδώ πώς θα την τρώνε οι γυναίκες. Δεν έγινε καταγγελία και θα πούμε όλες τις λεπτομέρειες πώς και τι. Κύριε Λέων, είναι συγκλονιστική αυτή η εξέλιξη. Εάν συμβαίνει, που βέβαια το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή είναι μέσα από πηγές και μέσα από σημαντικά στοιχεία που νομίζω πως δεν αμφισβητείται, διότι αν κανείς ανατρέξει σε αυτά που πρέπει να ανατρέξει, θα το βρει εκεί που πρέπει να το βρει ως στοιχείο. Αυτό που θα ήθελα έτσι να πω εισαγωγικά είναι ότι στα παραδείγματα που αναφέρατε αλλά και στις περιπτώσεις που έχουμε σήμερα ως πραγματικά συμβάντα, το σημαντικό είναι να προστρέχουμε πάντα στον ειδικό και ο ειδικός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ιατροδικαστής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα περιστατικά αυτά είναι αμιγώς ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, άπτονται δηλαδή του ιατροδικαστή ώστε να μπορέσει να επιβεβαιώσει όχι ένα βιασμό. Και από εκεί και πέρα θα αναλύσουμε βέβαια πολύ περισσότερο. Πάντως τα παιδιά αυτά τα φέρανε στο παιδόν, γιατί εδώ είναι πολλά στοιχεία που πρέπει να αναλύσουμε. Εξετάστηκε από παιδίατρο και όχι από ιατροδικαστή, σωστά? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε σίγουρα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ένα χρόνο πριν. Ένα έτος πριν ήταν η καταγγελία η πρώτη που τα παιδιά έφυγαν από τη Λέρο για να έρθουν στην Αθήνα για μια καλύτερη μέρα. Κοιτάξτε, πολλές φορές και οι προανακριτικές αρχές δεν γνωρίζουν ακριβώς, αν θέλετε, την ειδικότητα, την ιατροδικαστική. Οι προανακριτικές, ναι, οι γιατροί. Ο γιατρός θα έπρεπε, θα μπορούσε μάλλον ο παιδίατρος να πει ουσιαστικά ότι δεν άπτεται της ειδικότητάς μου. Εγώ μπορώ να πω μέχρι αυτό το σημείο και από εκεί και πέρα παραπέμπω το παιδί σε ιατροδικαστή. Εύκολο πάντως είναι να καταλάβει κανείς αν το παιδί κακοποιήθηκε σεξουαλικά ή βιάστηκε ή παρενοχλήθηκε. Για έναν ιατροδικαστή είναι το έργο του. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι το αντικείμενο. Τώρα θα τα πούμε όλα, Γιώργο, θα τα προχωρήσουμε. Τι θέλεις τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς για να πούμε τα άλλα θέματα που έχουμε, να καλωσορίσω και τους άλλους καλεσμένους και αμέσως μετά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σας καλέσαμε εκτάκτως εδώ, γιατί είμαστε γονείς απέναντι. Εμένα αυτό το θέμα όσο με τρομάζει, τόσο θέλω να ξέρω την αλήθεια του. Δεν με τρομάζει λοιπόν, θέλω να την ξέρω. Αν κάποια γυναίκα που είναι στο σπίτι την τρομάζει, ας κλείσει τα αυτιά. Όταν όμως συμβεί στο παιδί της, να μην βγαίνει τότε στα κανάλια. Ή όταν συμβεί σε ένα παιδί που το παιδί της πάει μαζί σχολείο με μια φίλη και κακοποιηθεί σεξουαλικά από έναν ματάκια που πάει στα σχολεία. Θυμάστε την περίπτωση, δεν είναι η γιώτα εδώ της Κρήτης που είχαν έρθει εδώ, τα θυμάστε. Από μεγάλο που τρέχουν τα παιδιά, που είχαν φέρει τα παιδιά ζωγραφιές, που οι γονείς κατάλαβαν από τις ζωγραφιές τι συνέβαινε. Συγκλονιστικά και φρικιαστικά πράγματα. Δείτε κάτι άλλο. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε με αλήθειες. Με εκείνες τις αλήθειες που ξέρουμε να τις φτάνουμε μέχρι την καρδιά, μέχρι το κόκαλο. Και μάλιστα σήμερα σε πολύ λίγο από τώρα θα είναι εδώ στην παρέα μας η συγγραφέας με τα 1.800.000 αντίτυπα έχει πουλήσει, μεταφρασμένο σε τουλάχιστον 8 γλώσσες, η Λένα Μαντά. Εκείνη θα πει τις δικές της αλήθειες για τη ζωή σε πόλεμο μάνας κόρης, για τη δική της σχέση με τη μάνα. Σε πολύ λίγο την περιμένω πώς και πώς, γιατί είναι μια γυναίκα που και την πρώτη χρονιά τη φιλοξενήσαμε και μιλήσαμε με αλήθειες, πολλές αλήθειες. Έτσι θα μιλήσουμε και σήμερα. Λοιπόν, η Μαρκέλα Σαράιχα είναι στην παρέα μας, δημοσιογράφος, travelgirl.gr και ταξίδεψες παντού. Ταξίδεψα, έκανα πολύ ωραία ταξίδια πρόσφατα στην ΚΟ, στην πανέμορφη ΚΟ, που εκτός από ταξιοθέατα μέσα στη χώρα που τα γνωρίζουν όλοι λίγο πολύ, βρήκα ένα μέρος το οποίο κάνει την καλύτερη μπουγάτσα της Ελλάδας. Γιατί μπορεί εμείς που είμαστε από Βόρεια Ελλάδα να λέμε ότι είναι η Σαραϊκή ή η Θεσσαλονικιώτικη, αλλά η ΚΟΣ έχει τη δική της. Η Δραμίνη είναι, να σου πω. Η Δραμίνη, ορίστε. Λοιπόν, έμεινα σε πάρα πολύ ωραία μέρη. Συνάντησα την Αργυρό την Μπαρμπαρίγου. Πού την είδε την Αργυρό? Στην ΚΟ. Μαγείρεψε εκεί για τα μικρά παιδιά και για τις μαμάδες. Μια παραδοσιακή συνταγή στου Αμπελώνες Τριανταφυλόπουλου, που είναι το πιο σύγχρονο εινοπείο στην ΚΟ. Υπάρχουν καταπληκτικές παραλίες που επίσης τις έχουμε δει και είναι αυτές οι δαντελωτές που λέω.
Πώς φάνηκε Ζηνικός? Είχα πάει πολλά χρόνια πριν και είναι και κάποια χωριά που ξέρεις, περνάς εκεί από τα χωριά. Και είναι τόσο δίπλα που στην τηλεόραση βλέπεις τουρκικά σύριαλ σε τουρκική διάλεκτο. Έκανα μπάνιο σε μια παραλία που λέγεται η παραλία του Αγίου Φωκά, όπου απέναντι είναι, μου λένε εκεί πέρα οι άνθρωποι που την έχουν, ότι είναι το τελευταίο σημείο που πατάς. Έχω πάει, πάντως θέλω να ξαναπάω, είναι και ο Νότης Φακιανάκης από εκεί. Λοιπόν, να πάμε Πόρο. Να πάμε Πόρο. Λοιπόν, εκεί καταρχήν είναι ένας γαστρονομικός προορισμός, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Εμείς το έχουμε συνδυάσει για ημερήσιες βόλτες ή διήμερα. Και όμως, παιδιά, είναι ένα σημείο το οποίο μπορείς να φας καταπληκτικά τα ψαρικά με μια τέχνη και στα πιάτα. Δηλαδή, έχουν και την αρχιτεκτονική των πιατών, αλλά και την παραδοσιακή συνταγή. Επίσης, έχει πάρα πολύ ωραία. Πόρο θα πάω πάντως εγώ. Και σε περιμένουν και έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα από όλους εκεί τους ανθρώπους. Και πρέπει να φας τα γλυκά τα ψιού που είναι υπέροχα, τα αμυγδαλωτά τους, όπως έχουν και οι σπέτσες, και σου έχω φέρει ένα κουτί με πολύ αγάπη. Θα το φέρουμε, το κεράσουμε εδώ. Φυσικά. Στον κόσμο. Λοιπόν, επίσης ο Πόρος έχει το νησί του Έρωτα, το Δασκαλιό. Γι' αυτό θα πάω εκεί. Θα παντρευτεί. Όπου γίνονται γάμοι και πέτυχα και έναν γάμο. Το λιμανάκι της Αγάπης, μια παραλία. Έχει δηλαδή πολύ αγάπη και έρωτα ο Πόρος. Και οι σπέτσες φυσικά. Να πάμε λίγο και στις σπέτσες, όπου το χαρακτηριστικό των σπετσών με το που μπεις είναι οι άμαξες. Είναι οι άμαξες που κάνεις μια βόλτα με την άμαξα. Είναι το Μουσείο της Μπουμπουλίνας, όπου μπήκα μέσα και έκανα όλη την ξενάγηση με βίντεο. Δηλαδή, τράβηξα για όσους θέλουν να τη δούνε όλη την ξενάγηση στο μουσείο αυτό. Μπήκα για πρώτη φορά στις σχολές, Κοριαλένα Αναργύριο Σχολή, που ήταν από, από τα πρότυπα ακριβώς. Είναι ωραία. Είναι ωραία, γιατί μπήκα και είδα τους χώρους διδασκαλίας, που ήταν τα παιδιά όλα πώς έκαναν τα μαθήματα. Και επομένως έχουμε και τις συνταγές, το ψάρι αλλά σπετσιώτα, που μας το μαγειρεύει ένα σεφ, αλλά και τα σπετσιώτικα αμυγδαλωτά. Το ψάρι αλλά σπετσιώτα είναι από τις σπέτσες. Να το. Ήθελα να σου το πω, Καραϊβάς, για να το ξέρεις. Να σου πω κάτι. Τα μπερδεύω συνήθως. Περίμενε λίγο. Όπως γίνεται με τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Ποιον είχανε πατέρα. Λοιπόν. Έτσι σας δείξαμε και λίγο, σας κάναμε και τρεις προτάσεις, μιας και η καλεσμένη μας σήμερα έχει το travelgirl.gr και αφού μας ξεναγεί, ας ξεναγήσουμε και εσάς για λίγο. Και πάω σήμερα και Πάτμο. Και Πάτμο. Πάτμο έχω πάει. Είναι ωραία, θα μου πεις. Είναι μετά. Το νησί της αποκάλυψης. Ακριβώς. Μπορεί να μην έχει τον έρωτα, αλλά εκεί από ό,τι ξέρω υπάρχουν επώνυμες που έχουν ερωτευτεί και έχουν περάσει ωραία καλοκαίρια. Και ποιος εκεί το σταματάω. Αμέσως εσύ. Θυμάμαι πάντως ότι η Τζένι Μπαλατσίνου πήγαινε εκεί. Βεβαίως, με τον Πέτρο Κωστό. Είδες, α! Και όταν χώρισε με τον Πέτρο Κωστό. Λοιπόν, όταν χώρισε με τον αγαπημένοι μου τηλεθεατές, πάμε στα δύσκολα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα της Λέρου, μετά θα πάμε στο θέμα της Ζακύνθου και να ξεκινήσουμε με αυτή την τοποθέτηση που ήθελες να κάνεις. Ναι, επειδή μίλησε ο Γρηγόρης για προανακριτικές αρχές και όταν λέμε προανακριτικές αρχές πάντα εννοούμε την αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση. Έχω την αίσθηση και είναι σε βαθμό όχι αίσθησης βεβαιότητας ότι δεν είχαν εμπλακεί αστυνομικές αρχές τότε, εκείνη την περίοδο. Απλά έγινε διαδικαστικά μέσω του μέσω εισαγγελίας. Λοιπόν. Και εκεί είναι το, βέβαια, το κρίσιμο και μεγάλο ερώτημα, γιατί αν είχαν εμπλακεί οι προανακριτικές αρχές, το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν υπάρχει καταγγελία περί βιασμού είναι αυτονόητα και αυτόματα το αίτημα για ιατροδικαστική εξέταση. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν έγινε όμως. Δεν έγινε. Αυτό λέμε. Και δεύτερον, το οποίο θα ήθελα να πω. Από την ημέρα που παρουσιάστηκε το θέμα της Λέρου, Το αρμόδιο τμήμα της υποδιεύθυνσης ανηλίκων της ασφάλειας κατακλείζεται από καταγγελίες και γονέων, συνήθως μητέρων, αλλά και από για βιασμούς παιδιών σε διάφορα. Ξέρετε ποιο είναι το τρομακτικό? Ότι στις περισσότερες, αν όχι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτές οι καταγγελίες είναι ανυπόστατες. Και αυτό είναι ένα άλλο δείγμα και ένα άλλο στοιχείο που τρομάζει. Σε ό,τι αφορά κυρίως το κίνητρο και την επιδίωξη. Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή έχουμε καταγγελίες στα χέρια μας πολύ συγκεκριμένες, που τελικά αποδείχτηκε πως τα συγκεκριμένα άτομα κακοποιούνταν. Βεβαίως. Δεν έχουμε την απόδειξη αυτή τη στιγμή αν το κοριτσάκι το 13χρονο έχει κακοποιηθεί σε επίπεδο βιασμού σεξουαλικά, δηλαδή δεν το έχουμε από τον ιατροδικαστή. Έχουμε όμως τα στοιχεία εκείνα που έχουν καταμαρτυρήσει συγκεκριμένοι άνθρωποι πως αυτοί έκαναν αυτές τις πράξεις. Σε λίγο παραδεχθεί. Η Ρούλα Κουσκουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ της τι λέει ο πατέρας, αλλά έχουμε το δικηγόρο της μητέρας,
ο οποίος με έναν τρόπο, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, η μητέρα αυτή προκαλεί. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα το έκανε για το καλό του παιδιού της. Καλό του παιδιού της. Ότι είναι δυνατόν. Το βοηθούσε να λειτουργήσει σωστά, κύριε Λέων. Έτσι δεν είναι. Ζήνα μου, είναι μια παιδαγώγηση. Ναι. Είναι μια μητέρα, θα ακούσουμε και από το... Καλά, τον ίδιο τον δικηγόρο. Μπορούμε να την αποκαλέσουμε και μητέρα. Συγγνώμη, παιδιά. Μητέρα που το απολαμβάνει κιόλας. Εντάξει, αυτό το πράγμα να απολαμβάνει ενώ βλέπει το παιδί της. Αφού λέει ότι του βοηθούσε το παιδί της. Απλώς θεωρεί... Σε διαπαιδαγώγηση. Θεωρεί ότι αυτό που γινόταν είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Είδατε πώς αντιδράω. Φυσιολογικό. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Θα ακούσουμε και το δικηγόρο να μας το λέει, τι του έχει πει η μητέρα. Να, μόνο να υπενθυμίσω, Ζήνα, αν μου επιτρέψεις, ότι οι δύο δικηγόροι που ανέλαβαν κατόπιν εντολής που έλαβαν από την ανακρίτρια. Ναι, γιατί κανείς δεν δεχόταν. Αυτός που θα μας μιλήσει είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της ΚΟ, ο οποίος αναγκάστηκε εκ της θέσεώς του να αναλάβει γιατί κανένας άλλος δεν δεχόταν. Να τον ακούσουμε λοιπόν, παρακαλώ, τον κύριο Χατζιάμαλο Εμμανουήλ. Παρακαλώ. Είστε ο δικηγόρος που ορίστηκε για να υπερασπιστεί την μητέρα από τη Λέρο που κατηγορείται για αρκετές πράξεις που θα θέλαμε να μας πείτε εσείς ποιες είναι οι κατηγορίες και τι έχει ισχυριστεί η εντολέα σας. Είναι ασέλγεια και κατάχρηση αιμομιξία ουσιαστικά. Ασέλγειες πράξεις μεταξύ συγγενών. Σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι φαίνεται πως πρέπει να είμαστε σαν κοινωνία πιο έτσι ευαισθητοποιημένοι. Η μητέρα απολογήθηκε και σαφέστατα έχει μιλήσει και με εσάς που είστε ο συνηγορός της αυτή τη στιγμή. Είναι μία κοπέλα χαμηλού νοητικού επίπεδου. Οι γραμματικές της γνώσης φτάνουν μέχρι το δημοτικό, νομίζω δεν έχει βγάλει και το δημοτικό. Διέγνωνα έτσι μία κατάσταση την οποία δεν μπορούσα εύκολα να ερμηνεύσω. Δεν έχει καταλάβει τι πραγματικά έχει κάνει. Νομίζει δηλαδή ότι σαν να έχουν ένα άλλο αξιακό κώδικα, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι τόσο μεγάλο κακό αυτό που έκανα. Αυτές οι ασελγείς πράξεις, οι οποίες ελάχιστες βέβαια ομολόγησε, αλλά δεν είναι τόσο κακό, δεν κάνουν τόσο κακό. Αυτό απεκόμισε. Ό,τι έκανε, το έκανε χωρίς, δηλαδή κατανοώντας τι κάνει, την πίεζε ο σύζυγός της να το κάνει. Προκύπτει σε κάποιες στιγμές ότι υπήρχε μια πίεση. Σήμερα είχαμε και την ιατροδικαστική εξέταση των τριών παιδιών. Τι μπορεί να αλλάξει από αυτή την εξέταση του ιατροδικαστή ως προς το κατηγορητήριο? Αφορά σε κάτι τη μητέρα? Δεν ξέρω κατά πόσο μια τέτοιου είδους εξέταση μπορεί να αποδείξει μια κατηγορία ή να την καταρρύψει. Συνήθως αυτές οι πραγματογνωμοσύνες γίνονται για να αποδείξουν κάτι ή αντίθετα να καταρρύψουν ένα ισχυρισμό. Δύσκολο να έβγαλε πράγματα, ξέρω εγώ, που να έτσι ώστε να αχθούμε σε μια κρίση ότι δεν έγιναν οι ασελγείς πράξεις. Ένα χάδι, ξέρω εγώ, που έχει μια άλλη έννοια, που δεν είναι πατρικό, που δεν είναι μητρικό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί μια τέτοια παρανομοσύνη να το βγάλει. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, σε θέματα βίας όπου έχουμε, ξέρω εγώ, σωματικής βίας και αυτά, εκεί πέρα βέβαια μπορεί να αποδείξει πολλά πραγματάκια. Μιλήσατε έστω και για λίγο με την μητέρα του. Της είπατε γιατί το έκανε? Ποια ήταν τα λόγια της, τι σας είπε εσάς? Είναι πολύ φίδωλη στο να μιλάει. Αυτό που λέει, ξέρω εγώ, που έλεγε συνεχώς, είναι ότι μετανιώνω. Έχω την αίσθηση ότι είναι σε ένα άλλο κόσμο, ζει σε ένα άλλο κόσμο. Δεν καταλαβαίνει, δεν έχει επίγνωση του τι έχει κάνει. Η μητέρα ζει σε έναν άλλο κόσμο. Βέβαια, στον κόσμο τον ερωτικό, ήξερε να μπαίνει στο ερωτικό παιχνίδι με τα παιδιά. Έτσι, τουλάχιστον με τον γιο, με την νοητική στέρηση που έχει αποδειχθεί κιόλας. Και μάλιστα το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή μιλάει και για ότι αυτό το παιδί είχε βιαστεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχει στα χέρια της η Ρούλα Κουσκουρή, και από συγχωριανό. Αλλά δεν κάναν τότε τίποτα. Δηλαδή να το αποδείξουν δικαστικά αυτό. Όχι. Από τη στιγμή δεν κάνανε τίποτα. Απλώς μετά το συνέχισε η οικογένεια. Το έκανε χειρότερο. Καταλάβατε. Υπάρχει αυτό. Το έχει στα χέρια της η Ρούλα. Είναι απλώς. Ούτε μπορούμε να το πούμε ποιος το λέει αυτό. Πάντως... Ούτε ποιος έκανε το βιασμό, γιατί γνωρίζουμε και ποιος έχει πράξει τη συγκεκριμένη πράξη. Καταλαβαίνετε.
Είδες πονάς το κεφάλι σου. Είσαι μάνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που το συζητάμε. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή το πιο μείζον θέμα που συζητάμε. Όπου και να πας, βρε παιδιά, αυτό το θέμα είναι το επίκεντρο της κουβέντας. Εγώ πήγα στην Εύβοια και με έπιανε ο κόσμος και μου λέγανε πες μας τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Δεν με έχει ξαναπιάσει. Γιατί όμως βγήκε αυτό στην τηλεόραση. Γιατί υπάρχουν άλλα τόσα που ενδεχομένως θα μην τα γνωρίζουμε και κανείς θα μην μιλάει. Μα όπως... δεν το είπαν. Όταν ήταν από άλλον, δεν το λέγανε, παιδί. Ναι, αυτό δηλαδή. Εντάξει. Από συγχωριανό. Δεν το είπαν πουθενά. Το κουκουλώσανε. Τώρα δεν βάλανε έναν ιατροδικαστή να αποδειχτεί τότε. Αυτό είναι που θέλω σήμερα να συζητήσουμε. Και να δούμε τι λέει και ο πατέρας. Εδώ τα έχουμε όλα τα στοιχεία. Θέλετε να τα μάθετε κι εσείς. Μείνετε εδώ. Σας στεναχωρεί το θέμα. Νομίζετε ότι δεν θα συμβεί σε εσάς. Αλλάξτε κανάλι. Διαφημίσεις και εμείς θα επανέλθουμε. Σήμερα μαζί μας η Λένα Μαντά, η σχέση μίσους και αγάπης με τη μητέρα της, μια σχέση σε πόλεμο, τα λόγια που δεν υπόθηκαν, οι παραλήψεις που έφεραν πόνο, οι πράξεις που πλήγωσαν, οι χαμένες αγκαλιές και τα δάκρυα. Σε πολύ λίγο η κυρία Μαντά είναι ήδη εδώ και μάλιστα έτσι πήρε το μάτι μου και το σύζυγο που πάντα έρχεται κοντά της. Αυτή η αγάπη δική τους είναι αγάπη ζωής που λέω εγώ. Τον είδα το Γιώργο κάπως έτσι, τον είδα στο πλάι. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα. Και πάμε στα δύσκολα αυτά που σας άφησα πριν τις διαφημίσεις και είπα πως θα τα πούμε. Καταρχήν θα οδηγηθούν στις φυλακές αυτοί οι δύο γονείς. Σε ποιες φυλακές, Γιώργο μου, ένα-ένα. Ο πατέρας, καταρχήν να πούμε ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου η μεταφορά τους να γίνει αύριο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν να τους έχουν πια στα πόδια τους. Και οι ίδιοι αστυνομικοί πραγματικά τους προκαλεί ασφυξία, όπως λένε, η παρουσία τους στα κρατητήρια. Στο πλαίσιο αυτό, είπαμε, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια. Δεν είναι τόσο εύκολο για να συγκροτηθεί ομάδα μεταγωγής, αλλά θα κάνουν κάθε προσπάθεια, επαναλαμβάνω, να φύγουν αύριο. Ο πατέρας με κατεύθυνση τις φυλακές Τρίπολης, εκεί που μεταφέρονται οι σεξουαλικοί εγκληματίες. Ο Δωρής εκεί δεν ήταν, νομίζω. Όχι. Και αν ήταν στην αρχή, είχε κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Και εκεί... Ναι, κατέληξε. Ναι. Και προσέξτε, μεταφέρεται στις φυλακές Τρίπολης για τη δική του ασφάλεια και προστασία. Ξέραμε και θυμάστε τι λέγανε κάποιοι... κρατούμενοι για το ποια μεταχείριση επιδαψιλεύουν οι υπόλοιποι κρατούμενοι σε κακοποιούς τέτοιων ιδεχθών, αποτρόπαιων, αποκρουστικών... Κύριος Πετράκης τα είχε πει. Ακριβώς. Θα τα πει και προσεχώς. Ακριβώς. Και το κάνουν περισσότερο για τη δική του προστασία, για τη δική του ασφάλεια. Η μητέρα θα μεταφερθεί στις... αυτή η εντολή υπάρχει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Τώρα... Ήθελα νωρίτερα να πω κάτι αναφορικά με το... Μόνο να συμπληρώσω κάτι, Γιώργο, ότι τώρα, ήδη από την πρώτη στιγμή στην ΚΟ, τους έχουν βάλει σε ξεχωριστά τμήματα. Σε δύο διαφορετικά αστυνομικά τμήματα στα κρατητήρια. Δεν είναι μαζί η μητέρα και ο πατέρας. Δεν έχουν επαφή μαζί τους, δεν έχουν επαφή μεταξύ τους. Όμως, αυτό που προξενεί τεράστια εντύπωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα της κράτησής τους αστυνομικούς, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση, κάποια λέξη, το οτιδήποτε που να φανερώνει μια μεταμέλεια, ένα συγγνώμη για τα παιδιά. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι τότε που έκανε η Ρούλα το πλάνο με τη μεταφορά τους και μίλησε και με τον αστυνομικό διευθυντή της, τον κύριο Κοκορόσκο, ότι θέλανε να βγουν με ακάλυπτα τα πρόσωπα. Και αυτό είναι κάτι σπάνιο. Και θυμάσαι ότι. Γιατί αυτό... σπάνιο? Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους που θεωρούν ότι διαπαιδαγωγούσαν σεξουαλικά τα παιδιά τους. Σπάνιο. Δεν έκανα κάτι κακό. Σε ό,τι αφορά μεταγωγές ανθρώπων οι οποίοι βαρύνονται με τέτοιες κατηγορίες. Και τότε είχαμε πει ότι προφανώς αυτό το οποίο έκαναν και διέπραταν όλα αυτά τα χρόνια θεωρούν ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος... Θα μας πει η Ρούλα τώρα εδώ πολλά στοιχεία που θα ναι. μας πει για το τι ακριβώς έχει υποθεί. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε. Και υπάρχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που είπαμε το Συγχωριανό, που να μας πει λίγο η Ρούλα, γιατί έχει σημασία αυτό να το βάλουμε στο τραπέζι, μιας και σήμερα είναι εδώ και ο κύριος Λέων. Πριν δούμε τι είπε στην απολογία ο πατέρας, θέλω λίγο να μας δώσεις λίγο αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι αντικείμενο κουβέντας. Για πάμε.
Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και από πολύ έγκυρες πηγές και από μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας, το αγόρι αυτό, μιλάμε για το 24χρονο αγόρι, το δεύτερο δηλαδή στην οικογένεια, το οποίο έχει και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, γι' αυτό και δεν είναι μαζί με τα δύο αδέλφια του στον Πέδων αυτή τη στιγμή, αλλά νοσηλεύεται, να πούμε πού, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το αγόρι είχε υποστεί μια σεξουαλική κακοποίηση προγενέστερα, πριν από χρόνια, στο χωριό του, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός στην οικογένεια, κατοικεί σε συγκεκριμένο χωριό της Λέρου. Το αγόρι αυτό με την νοητική στέρηση είχε αποκαλύψει στους δικούς του τι είχε υποστεί από τον συγχωριανό ένα χρόνο μετά από αυτά που είχαν γίνει στο κορμί του, στο σώμα του. Οι γονείς επέλεξαν να μην κάνουν καταγγελία Ζήνα, δεν πήγαν σε κάποιον ιατροδικαστή, δεν πήγαν στο αστυνομικό τμήμα να το καταγγείλουν. Αυτό που γνωρίζουμε είναι τα στοιχεία του ανθρώπου αυτού που έχουν πλέον γίνει γνωστά και στις αστυνομικές αρχές, αλλά επίσης και το γεγονός ότι ο πατέρας, τα πρώτα λόγια που είχε πει τότε. Για πες, αυτά έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Τα πρώτα λόγια του πατέρα όταν έμαθε για την κακοποίηση του γιού του με νοητική στέρηση από το συγχωριανό ήταν ότι θα τον σκοτώσει. Κάτι που δεν έπραξε βέβαια, δεν έγινε τίποτα, ούτε καν καταγγελία. Τα δικά του. Ούτε καν καταγγελία. Τώρα, μεταγενέστερα, σαφέστατα το παιδί αυτό έχει υποστεί όλα αυτά που έχει υποστεί πλέον μέσα στην ίδια του την οικογένεια, γιατί έχει παραδεχθεί κάποια πράγματα και η μητέρα ως προς τις ασελγείς πράξεις προς το γιο. Και ο πατέρας. Αλλά και ο πατέρας. Να δούμε λοιπόν έτσι σε μια κάρτα που ετοιμάσαμε τι φέρετε να είπε ο πατέρας και μετά όλος ο λόγος σε εσάς. Παρακαλώ. Αρνείται κάποιες από τις κατηγορίες που το αποδίδονται και αποδέχεται κάποιες από αυτές. Μια φορά που είχε πιει αλκοόλ, μπήκε στο δωμάτιο της μικρής και τη θόπευσε. Είχε βάλει τη σύζυγό του να δείξει στην κόρη τους πώς γίνεται η ερωτική επαφή. Η σύζυγός του του έλεγε ότι αυτά που έκανε ήταν λάθος. Φώναξε την κόρη του για να της δείξει την ερωτική επαφή που είχε με τη γυναίκα του. Δεν έχει συνευρεθεί ερωτικά με τον 24χρονο γιο του, ούτε με το μεγαλύτερο, ούτε με το μικρότερο. Κάποιες φορές, γυρίζοντας από τη δουλειά, είχε χτυπήσει τη γυναίκα του. Είχαν κάποιους έντονους καυγάδες μέσα στο σπίτι. Έχει μετανιώσει, ζητά χίλια συγγνώμη πρώτα από το παιδί του και μετά στους άλλους. Αυτά μεταξύ άλλων. Αυτά μεταξύ άλλων και επειδή πραγματικά έχει στα χέρια σου φρικιαστικά στοιχεία, σημεία και τέρατα. Πάμε, κύριε Λέων, στο πρακτικό κομμάτι. Τα δύο παιδιά είναι στο Πέδον αυτή τη στιγμή. Το άλλο παιδί, είπαμε, πήγε στο ψυχιατρικό. Νοσοκομείο Αθηνών. Νοσοκομείο Αθηνών. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα πού θα πάνε τα παιδιά. Η μεταφορά τους έγινε από το χαμόγελο του παιδιού. Πήγαν στο Πέδον και από εκεί και πέρα τηρούν σιγή ηχθείως, γιατί έτσι πρέπει, και πού θα πάνε τα παιδιά και ποιοι θα τα φροντίσουν. Αλλά υπάρχει το εξής κόλλημα σε αυτή την ιστορία που το διευκρινίσαμε το πρωί. Είναι την επιμέλεια αυτή τη στιγμή την έχουν αυτοί οι δύο γονείς. Αν ζητήσει κάποιος άλλος από την οικογένεια την επιμέλεια, τότε μπαίνει πάλι στο τραπέζι η διεκδίκηση μιας θιάς, ενός θείου, μιας ξαδέρφης, ενός ξαδέρφου, για να πάρουν αυτά τα παιδιά. Οπότε εκεί γίνεται πάλι, παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και παίρνουν άλλη τροπή τα πράγματα. Οπότε εκεί είμαστε ανωτελεία. Δεν έχουμε ακόμη τίποτα οριστικό. Πάμε όμως στα πρακτικά ζητήματα. Μπορεί κανείς να καταλάβει αν το παιδί έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά, έχει βιαστεί? Και αν ναι, γιατί κάποιοι αμέλησαν να μάθουν την αλήθεια, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν στην περίπτωση της Λέρου, τουλάχιστον κάποια χρόνια πριν στην περίπτωση πάλι της Λέρου, στο παιδί με την στέρηση? Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το γενικό. Είναι ότι πράγματι το γεγονός ενός βιασμού μπορεί να πιστοποιηθεί από ιατροδικαστή. Βέβαια, είπατε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αναφέρατε χρόνους. Δηλαδή πριν ένα χρόνο, πριν κάποιο καιρό, πριν αρκετά χρόνια. Δυστυχώς, αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του ιατροδικαστή. Δεν είναι σύμμαχος δηλαδή των εξετάσεων που πρέπει να κάνει ένας ιατροδικαστής για να πιστοποιήσει ουσιαστικά ένα βιασμό. Επίσης, πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Άκουσα και... Πόσο συνολογικός χωροχρόνος, δηλαδή το λέω έτσι γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζω. Αν ας πούμε έχει βιαστεί ένα παιδί, σε πόσο χρόνο αυτά τα σημάδια φεύγουν από το κορμάκι του? Κοιτάξτε, υπάρχουν σημάδια τα οποία μπορεί να μην φύγουν και ποτέ. Και ακόμα και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα να μπορέσει να πιστοποιηθεί ουσιαστικά ότι έχει σημάδια συμβατά με μια σεξουαλική κακοποίηση. Εννοώ δηλαδή, τον παρθενικό ημένα.
Το ένα είναι η διακόρευση πράγματι του Παρθενικού ημένα. Ένα δεύτερο είναι με την παραφύση ασέλγεια. Εκεί, ειδικά αν είμαστε προσεκτικοί και σε συνεργασία με ένα χειρουργό και με ένα γαστεντερολόγο, δούμε με προκτοσκόπιο, όπως λέμε, δηλαδή δούμε εσωτερικά τον εντερικό σωλήνα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ουλές, δηλαδή τα τραύματα τα οποία έχουν προκληθεί από μία πράξη, ουσιαστικά να έχουν ουλοποιηθεί, να έχουν αφήσει τα σημάδια τους. Φανταστείτε σαν χτυπήματα στα γόνατα όταν πέφτουν τα παιδιά και αφήνουν την ουλή. Κάπως έτσι θα δούμε ουσιαστικά και εμείς. Εκεί πράγματι μπορούμε να μιλήσουμε για μια παλιότερη, μάλλον για στοιχεία τα οποία να συνηγορούν σε μια παλιότερη σεξουαλική πράξη παραφύση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανήλικα παιδιά επίσης. Στα ανήλικα είναι επιβεβλημένοι. Δηλαδή, για να γίνει η πιστοποίηση μιας σεξουαλικής κακοποίησης, είναι επιβεβλημένη η παρουσία παιδοψυχιάτρου ή παιδοψυχολόγου. Δηλαδή, χρειάζεται αφενός για τα σωματικά στοιχεία και για ό,τι στοιχεία μπορούμε να πάρουμε, γιατί αν είναι μια πράξη πολύ κοντινή, μπορούμε να πάρουμε και σημαντικά στοιχεία που να μας οδηγήσουν στο δράστη. Χρειάζεται οπωσδήποτε παράλληλα και ψυχολόγος. Ψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος, ο οποίος να εξετάσει τα παιδιά, να δει το ποια είναι η πραγματική ιστορία. Πολλές φορές, και πράγματι σωστά ο κύριος Καραϊβάς ανέφερε, η αστυνομία έχει δύο, από ό,τι γνωρίζω, στο συγκεκριμένο τμήμα, δύο πολύ καλούς παιδοψυχολόγους, οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με τα αντικείμενα, έχουν φέρει εις πέρας πολλές υποθέσεις και πράγματι πολλές φορές δεν συνάδουν αυτά που λένε τα παιδιά με τα ευρήματα που έχουμε. Δηλαδή, πολλές φορές τα παιδιά είναι εφάνταστα, γι' αυτό πρέπει ειδικοί. Εδώ έχουμε ομολογία βέβαια και των δραστών. Δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εδώ είναι βέβαιο, σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να γίνει και παιδοψυχιατρική εκτίμηση για να έχουμε μια πλήρη εξέταση, για να μην αμφισβητηθεί από πουθενά. Έγινε στο νοσοκομείο τη ΣΚΟ την ημέρα που ο ιατροδικαστής που ορίστηκε από την ανακρίτρια που ήρθε από τη Ρόδο, μιλάμε για τον κύριο Παναγιώτη Κοτρέτσο που έκανε την ιατροδικαστική εξέταση. Στη συνέχεια και τα τρία παιδιά από τη χειρουργική πτέρυγα, που δεν ξέρουμε αν συμμετείχε και γαστρεντερολόγος όπως αναφέρατε κτλ., μεταφέρθηκαν στην παιδοψυχολόγο, παιδοψυχίατρο μάλλον του νοσοκομείου της ΚΟ, όπου εξετάστηκαν και τα τρία παιδιά και σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα. Και μετά μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Μιλάμε για την Παρασκευή. Αυτά έγιναν την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Και έγιναν όλα αυτά. Και επίσης θέλω να διευκρινίσω και κάτι άλλο, γιατί είναι πιθανό μετά από μια ιατροδικαστική εξέταση, έτσι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε στη συγκεκριμένη υπόθεση, να ακούσουμε κάτι το οποίο να μας ξενήσει. Θέλω να το διευκρινίσουμε εξ αρχής για να είμαστε έτσι, για να αντιληφθεί και ο κόσμος και κυρίως όλοι το τι ακριβώς πρόκειται. Όπως σας είπα, ο σύμμαχος αυτές τις υποθέσεις είναι ο χρόνος. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο, τόσο ο ιατροδικαστής μπορεί να δώσει ακόμα και το δράστη. Δηλαδή, αν είμαστε μέσα στα πρώτα 3-24 ώρα, μπορούμε να βρούμε γενετικό υλικό στοιχεία που να μας δώσουν το δράστη. Εάν όμως έχει περάσει μακρύ χρονικό διάστημα, υπάρχει πιθανότητα. Πάντως ο Συχοριανός χάθηκε στα χρόνια. Αυτό έχει χαθεί. Το παιδί αλώθηκε από αλλούς. Από άλλους χρόνια μετά. Και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακόμα κι αν ένα στοιχείο παλαιότερης κακοποίησης να βρούμε, σίγουρα δεν μπορεί να συνδεθεί σε διαφορετικούς χρόνους. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με απλά DNA λόγια. Δεν υπάρχει. Ακριβώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από αυτόν και πριν κάποια χρόνια από κάποιον άλλον. Μένει ότι θα τον σκότωνε μόνο ο πατέρας. Είχε πει τότε. Εντάξει, είχε πει αυτό που είχε πει. Απλά θέλω να διευκρινίσω για κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό. Υπάρχει πιθανότητα σήμερα μετά την ιατροδικαστική εξέταση, ο ιατροδικαστής να μην μπορέσει να επιβεβαιώσει ουσιαστικά κάποια σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό, θέλω να το τονίσουμε, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Επίσης, αυτό θέλω να το τονίσω γιατί ο χρόνος εδώ είναι σύμμαχος για τα παιδιά πολλές φορές για την επούλωση των τραυμάτων τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε μια παραφύση πράξη έχουμε χάλαση του σφιχτήρα. Έτσι, έχουμε ουσιαστικά σημάδια τα οποία με τον καιρό, ειδικά στα παιδιά, μπορούν και να επανέλθουν. Επειδή έχουν μια αναπλαστική ικανότητα, δηλαδή γίνονται καλά, να το πούμε απλά, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι μεγάλοι, είναι πιθανό μετά από ένα μακροχρόνιο διάστημα ο ιατροδικαστής που κάνει αυτή τη στιγμή τις εξετάσεις να μην μπορέσει. Αγανακτή η Κατερίνα Σουλιώτη. Ναι, τι σε εξοργίζει πιο πολύ? Αυτό που έπρεπε να κάνεις ως γονιός για να μάθεις την αλήθεια, να πας στον ιατροδικαστή, ή ότι παρέλειψες να δεις τα μάτια του παιδιού σου ή τα μάτια ενός άλλου παιδιού στη γειτονιά που άκουγες τις φωνές ότι το κακοποιούν? Το δεύτερο. Το δεύτερο, Ζήνα.
Γιατί κλείνουμε τα αυτιά μας, κλείνουμε τα μάτια μας, κάνουμε ότι δεν ακούμε και δεν ξέρουμε ότι μπορεί να μας χτυπήσουν και εμάς την πόρτα αυτά τα γεγονότα και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και ενήμεροι σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί αυτό μας μιλάει για τραύματα. Πολύ απ' όλα. Αυτό... Γιατί έκλεισε τα αυτιά, μια κοινωνία ολόκληρη έκλεισε τα αυτιά. Στην περίπτωση της Ζακύνθου, ο γιος αναγκάστηκε να πάρει τον νόμο στα χέρια του μετά από τρεις καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού. Μην ξεχνάς, Ζήναμο, ότι και ο μεγάλος ο γιος στην τηλεφωνική που είχαμε κάνει μαζί του είχε πει ότι αν γνώριζα τι γινόταν στα αδέλφια μου από τους γονείς μου, θα είχα σκοτώσει τον πατέρα μου. Το είπε ξεκάθαρα και αυτό το παιδί της Λέρου. Κοιτάξτε, επίσης, ότι αν το γνώριζα, αυτό που έκανε στην αδελφή επίσης... μου τη μικρή και στον αδελφό μου, θα τον είχα σκοτώσει. Το και μιλάμε για τραύματα που κάποια τραύματα, όπως λέτε. Ήξερε για το αγόρι όμως. Για το αγόρι ήξερε από το συγχωριανό, δεν γνώριζε για τον πατέρα. Άρα ήξερε, πιθανότατα. Ζήνα, να ρωτήσω κάτι, αν δεν αποδειχθεί, για παράδειγμα, ιατροδικαστικά αυτό που είπαμε. Ποιο είναι το επόμενο? Κοιτάξτε, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να αποκλείσει σε αυτή την υπόθεση. Έτσι. Δηλαδή, εάν πει ότι δεν βλέπω τίποτα, θα πει απλά ότι δεν το αποκλείει. Ναι. Έτσι. Απλά δεν έχει τα στοιχεία για να το αποδείξει. Και μετά πάει σε κάποιο δηλαδή, ψυχίατρος, ψυχολόγος. Θα μας δώσει ο παιδοψυχίατρος προφανώς την εκτίμησή του. Θα συνεκτιμηθούν και οι δύο πραγματογνωμοσύνες, δηλαδή και του ιατροδικαστή έκθεση και η πραγματογνωμοσύνη του παιδοψυχιάτρου. Και από εκεί και πέρα προφανώς θα βγουν τα συμπεράσματα. Από αυτό, κύριε Λέων, από αυτές τις δύο εκθέσεις που περιμένουν η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας της ΚΟ, θα κρίνουν αν θα καλέσουν εκ νέου μέχρι την Τετάρτη που πιθανότητα θα φύγουν, όπως είπε και ο Γιώργος, για τα σοφρονιστικά καταστήματα οι δύο γονείς, εάν θα κληθούν εκ νέου σε απολογία για να τους απαγγελθεί και η κατηγορία για το βιασμό. Mm. Περιμένει καθοριστική. Τη συγκάλυψη. Όχι, το βιασμό στα παιδιά. Στα τη συγκάλυψη για το άλλο που λέει νομίζω η μαρτυρία που έχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα πράξουν και τι θα γίνει. Πουνάμε τα κεφάλια όλοι. Mm. Βλέπεις πόσα αντικείμενα είναι μέσα σε αυτή την ιστορία, ούτε ένα ούτε δύο. Εγώ ξέρω ότι ο βιασμός δεν συνιστά μόνο σωματική επαφή, συνιστούν και άλλα πράγματα και τέτοια πράγματα, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν στις προανακριτικές απολογίες. Οπότε... Για ασελγείς πράξεις υπάρχουν όντως. Δεν λέω για ασελγείς πράξεις, λέω για βιασμό. Εδώ μιλάμε... Που ήταν και οπτική τύπη, δεν ήταν μόνο το ακουστική. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι δικά μας. Επειδή, κύριε Λέων, το ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο, θα επανέλθουμε μετά στο θέμα της Ζακύνθου και επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κλείνοντας αυτή την ιστορία, επειδή μας παρακολουθούν γονείς και αν ήθελα να επιμείνουμε σε αυτή την κουβέντα σήμερα, είναι να τους ανοίξουμε τα αυτιά και τα μάτια και να κάθονται μπροστά στη τηλεόραση όταν υπάρχουν αυτά τα θέματα που δεν είναι μόνο του ζευγαριού της Λέρου. Ούτε της οικογένειας του ταχυδρόμου, ούτε. Και να μιλάνε, αλλά είναι πολλές περιπτώσεις. Και να πούμε ότι στην περίπτωση της Ζακύνθου, γιατί θέλω να το πω, διαφορετικά παιδιά βγήκαν από αυτή την ιστορία. Άλλος έφυγε με τη μάνα του, έφυγε από τον τόπο, ο άλλος σκότωσε, τα παιδιά κακοποιούνταν και παρέμεναν εκεί. Δηλαδή τρεις γάμοι, τρεις διαφορετικές καταλήξεις. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Σας ακούω. Κοιτάξτε, κάτι τελευταίο διδακτικό θα έλεγα περισσότερο, όσο διδακτικό μπορεί να είναι μετά από μια τέτοια αποτρόπαια πράξη κάτι, είναι ότι να προσφεύγουμε αμέσως, δηλαδή με την παραμικρή υπόνοια, όταν βλέπουμε ότι σε ένα παιδί κάτι δεν πάει καλά. Τα είπατε πολύ ωραία, νομίζω, στην εισαγωγή της εκπομπής. Έτσι, όταν δεν πηγαίνει κάτι καλά, όταν το παιδί μας παραπονιέται ότι πονάει, ας πούμε, στα ευαίσθητα σημεία του, ή όταν πάμε να το κάνουμε μπάνιο και βλέπουμε κάποια σημάδια, πρέπει να προσφύγουμε άμεσα στους ειδικούς, πρέπει να πάρουμε την άποψη των ειδικών έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι. Και θέλω εδώ να πω, γιατί αναφέρθηκε και πριν, πολλές φορές δεν είναι αλήθεια αυτά τα γεγονότα. Όμως μην ξεχνάμε, ο ιατροδικαστής είναι γιατρός, έχει το ιατρικό απόρριτο. Δηλαδή το ότι το καταγγείλαμε δεν σημαίνει ότι άνοιξε μια ολόκληρη υπόθεση. Δηλαδή μη φοβόμαστε το ότι με το που θα πάμε ανοίγει μια υπόθεση και ουσιαστικά γίνεται μια δύσκολη διαδικασία για αυτόν που το καταγγέλει. Γίνεται μια εξέταση, υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Αν δεν αποδειχτεί, ο καθένας θα γυρίσει σπίτι του και θα είναι όλα όμορφα και ωραία. Όμως θα αποφύγουμε να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αποτρόπες και ανατριχιαστικές, ειδικά για τις σημερινές ημέρες, νομίζω. Πάντως, επειδή τα παιδιά τα υποδέχτηκαν εδώ, έφυγαν όσοι τα είδαν από κοντά, και αυτό θέλω να το πω, επειδή συνομίλησα με πολλούς ανθρώπους που τα είδαν. Πέρα από τη ρούλα που ταξίδευε μαζί, είναι πέρα από τη ρούλα αυτό που λέω. Ο αποχαιρετισμός κάποια στιγμή των παιδιών, που το μεγάλο, γιατί αλλού πήγαινε το μεγάλο, αλλού τα άλλα δύο, ήταν μια χειραψία του κοριτσιού στο μεγάλο αδελφό.
Και μου το περιέγραφαν άνθρωποι που ήταν εκείνη την ώρα και τα παραλάμβαναν τα παιδιά. Είναι εικόνες που δεν θα ξεχαστούν, τουλάχιστον για αυτούς που ήταν παρόντες σε αυτή την ανταλλαγή συναισθημάτων. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με αλήθειες, πολλές αλήθειες, και η Ελένα Μαντά θα έρθει εδώ στον καναπέ μας. Ζωή σε πόλεμο. Μια ζωή ή κάποια στιγμή έρχεται η συγχώρεση. Μια συγχώρεση που έρχεται μόνο από τη μια πλευρά ή θέλει και την άλλη, τη δύναμη της άλλης, μετά τις διαφημίσεις. Είμαστε μετά τις διαφημίσεις και όπως σας υποσχέθηκα από την αρχή της εκπομπής, η Λένα Μαντά είναι εδώ. Η Ιωάννα, τι λέει ο κόσμος που την περιμένει τη Λένα Μαντά? Την περιμένει με βλάβη, αυτό της είπα και εγώ πριν. Περιμένει πώς και πώς θα σας δει. Και έχετε την αγάπη, το εννοείται. Εγώ την έβλεπα που αλώνιζε στην Κρήτη. Εγώ προηγήθηκα με την αποστολή και έβλεπα μετά όλον αυτόν τον κόσμο που σε ακολουθεί σε όλες τις παρουσιάσεις. Ναι. Λένα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και την πρώτη χρονιά. Γνωρίσαμε όλο το ΣΟΙ. Ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε με τις δικές σου αλήθειες. Αυτές που τολμάς να μπεις βαθιά. Θα πω αυτό που λες στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, συζητώντας σήμερα το πρωί στη σύσκεψη με την Ρούλα την Κουσκουρή. Φραντζέσκα, η ηρωίδα μου. Αθηνά, η μητέρα μου. Ζωή σε πόλεμο, η ζωή της. Η ιστορία της, οι διαδρομές της, η διαδρομή της, οι επιλογές της, η σχέση μας και τα 19 χρόνια που έμεινα μαζί της. Σε πόλεμο με όλους η μητέρα μου. Μ' άρεσε αυτό. Με μένα, με τους φίλους της, με τους δικούς της, με την ίδια τη ζωή τελικά. Μαζί με την ιστορία της και τα δικά μου παιδικά και φηβικά χρόνια. Λόγια που δεν υπόθηκαν. Παραλήψεις που έφεραν πόνο. Πράξεις που πλήγωσαν. Χαμένες αγκαλιές και δάκρυα. Όλες μέσα σε τούτες τις σελίδες που εκτός από βιογραφία έγινε και ένα οδυνηρό ταξίδι στο δικό μου χθες, στην αφετηρία μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ, Λένα. Νομίζω ότι τα είπα όλα σε αυτό το πιστόφυλλο για το τι πρόκειται ουσιαστικά να διαβάσει ο κόσμος. Δύσκολο. Εξαρτάται πώς το βλέπεις για μένα. Ήταν δύσκολο στην αρχή. Όσο όμως έγραφα, έγινε πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι. Μη σου πω ότι με βοήθησε όλο αυτό να κατανοήσω πράγματα. Και να από το μάτια σου. Ναι, να μπορώ να θυμάμαι πιο χωρίς να υπάρχει πικρία. Εδώ μου λένε από το κοντρόλ, δείχνουμε φωτογραφία. Ναι. Ποια φωτογραφία αγαπάς πιο πολύ? Αυτή που είναι στο εξώφυλλο. Εκεί είναι μια φωτογραφία η οποία όχι, είναι η ίδια μέρα με αυτήν. Ναι, που είστε τα 4 μου χρόνια. Προφίλ και οι δύο. Ναι. Κλείνω τα 4 μου χρόνια εκεί. Το φόντο δηλαδή που φαίνεται που είναι η Κωνσταντινούπολη. Ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη και είχα τα γενέθλιά μου. Σε αυτό το ταξίδι, και μετά θέλω όλοι μαζί να σε ρωτήσουμε, ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι? Δηλαδή, πού όταν μπήκες βαθιά, ναι, έλεγες θα περάσει λίγος χρόνος να ξαναμπω. Έδωσες στον εαυτό σου την ευκαιρία να ξαναγράψεις ένα διάστημα? Κοίταξε, όχι. Αυτό έγινε πριν ξεκινήσω το βιβλίο. Εκεί που άρχισα να μαζεύω τις αναμνήσεις μου. Άρχισα να βλέπω τι θα βάλω, τι άντεχα να γράψω, τι άντεχαν οι αναγνώστες να διαβάσουν. Εκεί ήταν πιο δύσκολο. Όταν πια ήξερα από πού θα το ξεκινήσω και πού θα το τελειώσω, βγήκε με μια ανάσα. Το βάζεις αυτό το κομμάτι, γιατί έτσι ξεκίνησα και εγώ την εκπομπή. Τι αντέχετε να ακούσετε, πού αντέχετε να μπείτε στα δικά σας κομμάτια. Γιατί μιλώντας τώρα η Λένα Μαντά για τις δυσκολίες με τη δική της μάνα, απέναντι οι τηλεθεατές, τι κάνουν? Βάζουν τον εαυτό τους στην ίδια διαδικασία. Ναι. Γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να είσαι σήμερα εδώ. Γιατί θέλω να τους βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα, τυχαία σήμερα στην εκπομπή, καλεσμένη σε όλη τη διάρκεια, είναι η Μαρκέλα Σαράιχα, η δημοσιογράφος. Η Μαρκέλα, λοιπόν, επειδή τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, έχασε πρόσφατα τη μανούλα της. Ο πόνος της Μαρκέλας ήταν τεράστιος σε αυτό το ταξίδι. Διαφορετικό, ναι, ταξίδι εκείνης από το δικό σου. Ή και ίδιο τελικά? Δεν νομίζω.
Ο πόνος είναι ίδιος. Είναι ίδιος, ε. Είναι ίδιος. Και εμένα όταν έφυγε, εκεί που αποφάσισα να γράψω το βιβλίο, ανατράπηκε το σύμπαν. Ξεπερνιέται ποτέ? Ναι, όταν θέλεις να το ξεπεράσεις, το ξεπερνάς. Άμα μένεις εκεί κολλημένος, μένεις κολλημένος. Ξεπερνιέται. Ο χρόνος, αυτό που λέγανε παλιά, ότι ο χρόνος είναι ο πανδαμάτορ χρόνος. Ναι, κάποια στιγμή. Όχι όμως ότι ποτέ χάνονται μικρές συνήθειες. Δηλαδή, ακόμα θα πω αυτό το ρούχο που πήρα να δω τι θα μου πει και συνειδητοποιώ. Ναι, ότι δεν θα μου πει τίποτα πια. Ή ξέρω κάτι γίνεται και θέλω να το μοιραστώ μαζί της. Και ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πια. Όπως προχωράει η ζωή, προχωράει. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Είναι πολύ νωρίς. Εγώ έχω πάρα πολλά να ρωτήσω, γιατί έχω διαβάσει και το βιβλίο. Έχω διαβάσει το βιβλίο και στην πρώτη χρονιά που την είχαμε φιλοξενήσει, Ζήνα, θυμάσαι τη Λένα Μαντά, είχαμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και θυμάμαι ότι όταν η συνέντευξη είχε πάει και τότε στη μητέρα της, πριν γραφτεί αυτό το βιβλίο, ναι, το ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της για να απαντήσει τότε. Οπότε αυτό που δυσλειτουργική ήταν η σχέση. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση που να έχει σχέση και με την κόρη σας. Πόσα λάθη από αυτά που έκανε η μητέρα σας σε εσάς τα έχετε κάνει εσείς στη δική σας κόρη? Κοίταξε να δεις. Επειδή είναι επίσης όριστα πράγματα, εκεί να σου πω ότι όταν έκανα την κόρη μου και άρχισε και μεγάλωνε, τότε έκρινα πολύ πιο αυστηρά την όλη κατάσταση. Δηλαδή εκεί κατάλαβα τα περισσότερα λάθη που είχε κάνει η κόρη μου. Η φωτογραφία αυτή καλό θα ήταν να βγει, γιατί δεν είναι σωστή φωτογραφία πια, δεν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός στη ζωή της Μαρίας. Λοιπόν, εκεί κατάλαβα ότι για πολλά πράγματα μπορούσαν να με κατηγορήσουν τα παιδιά μου. Σίγουρα το πρώτο ήταν ότι ήμουν υπερπροστατευτική μανούλα. Αυτό που δεν μπορούν να με κατηγορήσουν είναι ότι ή ότι δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητά μου, είτε ότι ένιωσα απόρριψη. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν να... Που τα νιώσατε εσείς από τη μητέρα σας. Ναι, εδώ τώρα θέλω να σε βάλω σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Ναι. Γιατί λες εδώ, παραλήψεις που έφεραν πόνο, πράξεις που πλήγωσαν, χαμένες αγκαλιές και δάκρυα. Φυσικά. Σε αυτές τις χαμένες αγκαλιές μια ζωή επιμένω. Γιατί υπάρχουν μερικές στιγμές, ναι, και μ' άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι προσεγμένα αυτά που έβαλε στο πιστόφυλλο, λέξη-λέξη. Ναι, ναι. Λέξη-λέξη. Ναι, και το ξέρω τυχαίο. Ότι είναι λέξη. Όχι, τίποτα το ξέρω. Τυχαίο. Το ξέρω, το ξέρω, ναι. Λένα. Το χαμένες αγκαλιές, πώς το ορίζεις εσύ στη δική σας ζωή? Στη δική μας ζωή το ορίζω στα διαστήματα που αισθανόμουν ότι και για τους δύο γονείς μου ήμουν ένα βάρος που δεν ήξεραν τι να κάνουν. Άρα όποτε τους δινόταν η ευκαιρία, ο ένας έκανε πάσα στον άλλον. Και εγώ με μια βαλίτσα στο χέρι. Άρα λοιπόν εκεί χάθηκαν μέρες πολύ σοβαρές για την ανάπτυξή μου. Για την ψυχολογία μου. Εμένα μου έλειπε η μητέρα μου και δεν την είχα. Με είχε στείλει στον πατέρα μου. Όλα αυτά, κομμάτια έχτισε. Σε έστελνε με μια χαμένη αγκαλιά και πακέτο και σε περίμενε να ξαναγυρίσεις με μια χαμένη αγκαλιά και πακέτο? Όχι. Πακέτο. Έμεινα 4 χρόνια στον πατέρα μου. Και ήταν δύσκολα χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολα. Πήρε απόφαση μια μάνα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό μου είναι πολύ δύσκολο. Να στείλει το παιδί της πακέτο. Με τι δύναμη το βάζει μέσα σε έναν πατέρα που ξέρει? Ξέρεις τι είναι. Να λοιπόν, τι είπα για τις προτεραιότητες. Εκείνη την εποχή δεν με έστειλε έτσι απλά. Είχε αρρωστήσει ο αδελφός της και ήθελε να είναι κοντά του. Ο αδελφός της είχε μάνα, πατέρα, αδελφό μου κι άλλον. Εγώ την πλήρωσα μάλλον. Εκεί λοιπόν με στέλνει για 4 χρόνια. Η διαφορά είναι ότι ο πατέρας μου εκείνη την εποχή είναι νιόπαντρος. Άρα δεν μένω ούτε με τον πατέρα μου. Με στέλνουνε δίπλα, που είναι η γιαγιά μου. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, εξαιρετικός. Τους χώρισε καλά-καλά. Μισούσε ό,τι αντιπροσώπευε η μητέρα μου, άρα κατ' επέκταση και εμένα. Αυτά ήταν τα 4 δύσκολα χρόνια. Η μάνα σου είχε καλή σχέση με τις γυναίκες? Ήταν το πρώτο ερώτημα που έθεσα στη Ρούλα το πρωί, διαβάζοντας λέξη προς λέξη αυτά που λες. Μου λέει η Ρούλα, μου λέει, έχεις διαβάσει το βιβλίο? Λέω, όχι, αλλά θα το διαβάσω το καλοκαίρι. Συνήθως σε διαβάζω, ξέρεις, τις διακοπές που χαλαρώνω. Μου λέει όμως, επειδή εγώ το έχω διαβάσει,
θέλω να σου πω ότι κατανόησα πως είχε πολύ καλή σχέση με τα αγόρια της οικογένειας, ναι, της δικής σου, δηλαδή είχε. Και τον άντρα σου και το γιο. Με ναι. σένα και την κόρη είχε τα θέματα της. Όπα. Με τον άντρα μου δεν ήταν από την αρχή η επιτομή της καλής πεθεράς, με την έννοια ότι έχανε την εξουσία που είχε πάνω μου και αυτό δεν της άρεσε. Η συμπεριφορά του Γιώργου άρχισε και ανέτρεπε τα δεδομένα, γιατί ο Γιώργος τις προσβολές και ό,τι άλλο τα έπαιρνε και τα επέστρεφε με χαμόγελο. Άρα την αφόπλιζε. Και άρα σιγά σιγά η μητέρα μου εκτιμούσε τους δυνατούς ανθρώπους. Και όταν είδε με τι είχε να κάνει, τότε υποχώρησε. Ναι, εκτιμούσε τους δυνατούς ανθρώπους εκτός από την κόρη της. Γιατί η απόδειξη σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι εσύ, Λένα, αποδείχτηκες πολύ δυνατή για να σε καταστρέψει τελικά. Ναι. Γιατί... Δεν προσπάθησε να με καταστρέψει, απλά είχε μάθει να διατάζει. Κοίταξε, ο έλεγχος είναι καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση. Εκείνη δεν το βλέπει έτσι. Α, μπράβο. Αλλά εμείς τώρα, επειδή μιλάμε με σωστές λέξεις ναι. και γνώριμες ναι. από το πιστόφυλλο, είναι καταστροφή. Καταστρέφεις ένα παιδί που θες να το ευνοχήσεις. Είτε είναι αγόρι, ναι. είτε κάθε είναι κορίτσι. Κάθε σχέση, Ζήνα, δεν είναι μόνο η σχέση με ένα παιδιού. Η σχέση με τη μητέρα μου πέρασε κάποια στάδια. Ναι. Όταν με γέννησε ήταν μάνα. Και μέχρι που χώρισε ήταν μάνα. Πόσο χρονών ήσασταν εσείς όταν χώρισε? Εγώ πριν κλείσω τα 6. Εκεί. Εκείνη ήταν 29. Εκείνη ήταν 29. Άρα λοιπόν, μετά όταν χωρίζει, αρχίζει η μάνα και κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω, γιατί βγαίνει μπροστά η γυναίκα, η οποία πρέπει να είναι και σωστή επαγγελματίας για να ζήσει. Ναι. Βεβαίως, οι γονείς την πέταξαν έξω. Α, υπήρχαν... Ο παπά να χωρίσει αδύνατον. Δεν υπήρχε εκείνα τα χρόνια, ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και παράλληλα να σταθεί και ως γυναίκα στη ζωή. Μισό λεπτά, Κιλένα μου. Εδώ τώρα λες εσύ. Έπρεπε να ζήσει τα πόδια της. Εγώ θα σου προσθέσω να αγαπάει τον αδελφό της περισσότερο από το παιδί της. Γιατί αυτό είναι πολύ σκληρό. Δηλαδή, εσύ το περιγράφεις σε μια εικόνα που σε στέλνει πακέτο στον πατέρα για να πάει σε αυτό. Γιατί, για να κάνει καλά τον αδελφό της, που ήταν άρρωστο, που είχε όμως και μάνα και πατέρα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά... Εκεί λοιπόν είναι πολύ σκληρό να πάρεις μια απόφαση όταν έχεις το δικό σου παιδί να μεγαλώσεις και λες στην επιλογή, ας το στείλω στον άντρα μου για 4 χρονάκια. Τι θα πάθει το παιδί. Ναι. Δεν σκέφτεται ότι το βγάζει από τις συνήθειές του, από την καθημερινότητά του, από όλα. Ξέρεις τι, επειδή είναι το μοναδικό πρόβλημα μεταξύ μας που το συζητήσαμε. Δηλαδή είναι από τα πράγματα που τις καταλόγησα. Η δικαιολογία ήταν ότι ναι, αλλά εγώ έχανα τον αδελφό μου. Όπως και τον έχασε. Η διαφορά όμως είναι που εκεί δεν με έπεισε, είναι ότι ο αδελφός της έφυγε 6 μήνες μετά την εγκατάστασή μου στον πατέρα. Λέβη, εγώ γιατί έμεινα άλλα 3,5 χρόνια. Υπάρχει ένα κενό, κενό. Δεν υπάρχουν απαντήσεις και το ξέρεις, Λένα μου, επειδή είσαι ένας βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος και το πας το μαχαίρι στο κόκαλο. Λες εδώ χαρακτηριστικά στη λέξη προς λέξη, αυτό όταν το είδα είπα είναι ο οδηγός στην κουβέντα μας. Σε πόλεμο με όλους η μάνα μου. Με εμένα, με τους φίλους της, με τους δικούς της, με την ίδια τη ζωή τελικά. Μη εκεί είναι πω, η αλήθεια. Μη σου πω και με τον εαυτό της. Εντάξει, το τελικό είναι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος και με ρώτησες πριν αν είχε καλές σχέσεις με τις γυναίκες. Με τις γυναίκες είχε καλές σχέσεις, εάν και εφόσον αυτές εξαρτιόντουσαν από εκείνη. Mm. Α, με τους άντρες. Έχει αυτή την. Ναι. Είχε τον έλεγχο. Αυτές οι γυναίκες. Η διαφορά είναι ότι και με τους άντρες δεν ήταν ότι είχε καλές σχέσεις. Με την έννοια ότι δεν υπήρχε περίπτωση άντρας. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Δεν έχει οδηγήσει άλλος ποτέ αυτοκίνητο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν έχει μπει συνοδηγός. Ήταν πάντα οδηγός. Το αμάξι μου έλεγε. Άρα από εκεί καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Με αρχηγικές τάσεις και όλα αυτά. Πάρα πολύ. Δηλαδή η πολιτική νομίζω ότι έχασε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω. Την έχετε δει αυτή τη γυναίκα που ήταν με έλεγχο, ήθελε τα πάντα να ελέγχει, να λυγίζει. Ναι, όταν κρυφά. Όταν έχασε τον αδελφό της. Μόνο. Τότε λύγησε. Άντρα πάντως έχασε. Ναι, εννοείται. Δεν λύγησε. Ναι. Ποτέ άλλοτε. Ίσως την έχετε συγχωρέσει για ό,τι νομίζετε ότι σας έχει αδικήσει. Άκουσε να σου πω. Η λέξη συγγνώμη για μένα είναι μία λέξη χωρίς νόημα. Δηλαδή δεν τη δέχομαι τη λέξη συγγνώμη. Δεν τη δέχεσαι. Όχι. Θέλει, λένε, μαγιά για να πεις συγγνώμη και μεγαλείο ψυχής για να τη δεχτείς. Συμφωνώ μέχρι εδώ. Η διαφορά μου είναι στη λέξη συγγνώμη.
το αδίκημα ποιο είναι. Αν απλά με πάτησες και μου ζητήσεις συγγνώμη, εντάξει. Εάν μου στιγμάτισες τη ζωή με σίδερο πυρωμένο, δεν γυρίζουν πίσω τα χρόνια, άρα τη συγγνώμη σου να την κάνω τι. Η λέξη λοιπόν συγγνώμη είναι κούφια. Αυτό που λες είναι ότι οι αλήθειες είναι σκληρές τελικά και ότι πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Μα όταν πήγανε να λύσουν μια διαφορά τετ-α-τετ, πάλι μισή αλήθεια της είπε. Ναι. Εμένα αυτό από μόνο του με ενοχλεί. Ναι. Διότι ήταν 6 μήνες. Τα 4 χρόνια γιατί το παιδί εκεί κουβάς, ας πούμε. Και με μια σφουγγαρίστρα να το σφουγγαρίζουν. Ναι. Με την καλή έννοια, δεν το λέω. Ναι. Απλά και ήξερε ότι δεν μου άρεσε να μένω εκεί. Δηλαδή, όντως υπήρχαν τεράστια προβλήματα με τη γιαγιά μου. Που έχω το όνομά. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι εξαιρετικός. Πάντως ξέρετε τι βλέπω, ότι για τον αδερφό της που τον έκλαψε τόσο και ήταν, πρέπει να συνδυάζει πάρα πολλούς ρόλους. Ναι, δεν δηλαδή ξέρω μπορεί τι. Να ήταν άντρας, αδερφός, ήταν σύντροφος, ήταν ο αγαπημένος. Άλλο, μπορεί να είναι από τις σχέσεις αυτές κάποιο περίεργες. Η ένσταση είναι ότι αυτό που είπε πριν, η ζυγαριά που έγειρε. Η ζυγαριά, ναι. Δηλαδή είμαστε μάνες και... ξέρω τώρα τι περνάει από τον μυαλό της. Όλα έχουν περάσει. Ναι. Δεν δίνεις εύκολα το παιδί σου. Πάντως εγώ σας μιλάω από τη θέση του παιδιού, γιατί δεν έχω γίνει μαμά και λέω ότι το δέσιμο που το ξέρεις εσύ Ζήνα προσωπικά, το δέσιμο που είχα με τη μαμά μου, ήταν αυτό το παθολογικό, ήταν για μένα μαμά, μπαμπάς, αδερφός, σύντροφος, παιδί, ήταν όλα. Δεν τη φοβόσουν λοιπόν. Όχι καθόλου. Εγώ πολύ. Ή αγαπάς ή φοβάσαι και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Αν φοβάσαι, δεν μπορείς να έχεις αυτό το δέσιμο. Γι' αυτό είναι το βιβλίο της «Σε πόλεμο». Ναι. Εμένα ακόμη και η επιλογή, δείξ' το ρούλα μου, Γιάννη Γαλανούλη, η επιλογή της φωτογραφίας που κοιτιέστε έτσι, το λέω, ούτε αυτό τυχαία δεν το επέλεξες. Εδώ όμως είναι πριν έλθουν όλοι αυτοί οι αλλαγοί της. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω την επιλογή της. Είμαστε απέναντι. Όμως. Έτσι, μπράβο. Την επιλογή της υπερθεματίζω και υπερτονίζω. Επειδή και εμένα η ζωή μου περνάει μέσα από όλα αυτά, επιλέγει κάτι που την παίζει επίσης όρης. Απέναντί μου σ' έχω και θα πω και τις δικές μου αλήθειες και τις δικές σου. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτή η φωτογραφία. Είναι αυτό που έλεγα, ότι μέχρι τα 6 μου πάμε καλά. Από τα 6 και μετά, όχι. Από τα 15 μέχρι τα 19, τετραετίες ήταν η ζωή μου τώρα που το σκέφτομαι. Σαν τις κυβερνήσεις. 4-4. Εκεί που επανέρχομαι κοντά της, εκεί που θεωρώ ότι όλα τα βάσανα έχουν τελειώσει πια, γιατί είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα. Γιατί είναι αυτό που είπες, ότι έχω ψάξει τον εαυτό μου, έχω προσπαθήσει να βρω. Στα 4 χρόνια στα οποία έμεινα, εκεί με αυτή τη γιαγιά, που η μάχη ήταν σώμα με σώμα από ένα διάστημα και μετά, εγώ απέκτησα τρία βασικά ελαττώματα. Το πρώτο ήταν η πολυφαγία. Επειδή ξέρω ότι έχουμε σε ψυχολογικό. Όχι μόνο, εγώ περίμενα να κοιμηθεί για να πάω να φάω κάτι ζεστό ή κάτι γλυκό, όπως είναι ένα χάδι. Αυτό ακριβώς. Το δεύτερο που απόκτησα το ελάττωμα ήταν το κάπνισμα. 12 χρονών εγώ ήμουνα με πακέτο. Ναι. Γιατί για μένα ήταν κάτι που με βοηθούσε. Κάτι και που... σαν να ενηλικιωθήκατε απότομα. Ναι. Ε? Αυτό είναι γεγονός. Είναι... Και το τρίτο κουσούρι, το οποίο είναι και το πιο διασκεδαστικό, ήταν ότι εκείνη η εποχή εγώ κρυφάκουγα. Όπου πόρτα κλειστή, βεντούζα. Αυτή πήγαινε από μόνο του. Και μετά που το έψαξα, είναι λογικό. Όταν ένα παιδί αισθάνεται ανασφάλεια και δεν ξέρει τι θα σκάσει στο κεφάλι του, θέλει να το ξέρει από πριν για να είναι προετοιμασμένο. Πάντως, επειδή μας παρακολουθούν τηλεθεατές, και είναι ωραίο να τους βάλουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Να σκεφτούμε όλοι, όταν είμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους, το συνέστημα που μας προκαλείται είναι από την αντίδραση που κάνουμε χωρίς να το σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα που είμαστε κοντά. Εγώ, ας πούμε, για να τη βάλω σε διαδικασία, ήθελα να μου τηγανίζει ό,τι ώρα τηγανιτές πατάτες. Διότι είχε μια τεράστια διαδικασία και ήθελα να μετρήσω την αγάπη της με το πόσο ήταν δίπλα μου ό,τι ώρα. 5, 6, 7. Και από τότε, μεγαλώνοντας, αγάπησα πολύ τις τηγανιτές πατάτες και αν δεν ήταν σαν της μάνας, έφευγα μακριά. Είναι μια διαδικασία του μυαλού ολόκληρη. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό που είπες, έτρωγα κάθε τι ζεστό ή γλυκό. Βέβαια. Και είναι η προσομοίωση με τη ζεστή αγκαλιά, είναι όλη η αλήθεια της σχέσης. Ναι, γιατί εκείνη την εποχή εγώ αισθανόμουν ότι η μητέρα μου δεν με θέλει, ο πατέρας μου δεν με θέλει, η γιαγιά ήταν δηλωμένο, δεν ήταν αναρωτήθηκα. Δεν έχει μπει στη διαδικασία αυτή. Όχι, οπότε
έψαχνα κάποιο υποκατάστατο. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και ξέρετε, βέβαια, μεγαλωμένη αυτό. Η γιαγιά της μαμάς. Όχι, του μπαμπά. Του μπαμπά. Που έχω και το όνομά της. Και ξέρετε τι λένε. Όταν σας αρέσει πολύ η ζάχαρη, ναι, και σας αρέσει πολύ η σοκολάτα, είναι επειδή υπάρχει ένα κενό, σύμφωνα με έρευνες, από τη μαμά. Από τη μαμά. Από τη μαμά. Δεν θα δυνατήσω ποτέ. Πάντως, θέλω να πω λίγο κάτι. Επειδή στη ζωή πιστεύω, Λένα μου, στους κύκλους της ζωής. Ναι. Και σε αυτό που μας χρωστάει η ζωή. Κοίταξε να δεις το δικό σου παιχνίδι. Εσύ δεν αγαπήθηκες από τη μάνα, που είναι το γυναικείο πρότυπο. Σε αγάπησαν όμως όλες οι γυναίκες πιο πολύ από τη μάνα. Ναι. Αυτό συμβαίνει στον κύκλο της ζωής. Αυτό που τη στέρισε η ίδια η μάνα και το άντεξες όλα τα χρόνια, στο χαρίζουν οι γυναίκες. Εδώ μιλάμε, αν σου πει τώρα, όλες οι γυναίκες βλέπω ότι σε παρακολουθούν με το στόμα ανοιχτό. Εγώ που δύσκολα θαυμάζω γυναίκα, σε θαυμάζω πολύ και στο είχα πει και από την πρώτη χρονιά, γιατί έχεις καταφέρει μόνη σου πολλά κομμάτια και έγραψες τον πόνο σου, τον έβγαλε σε δημιουργία και οι γυναίκες σε κοιτάνε στα μάτια και λιώνουν. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο λαχείο? Ο άντρας σου. Έτσι. Το ξέρω. Γι' αυτό τον είπα. Το Γιώργο που πήγε και το μάτι μου τον είδα από μακριά. Το λαχείο ήταν αυτός. Εκεί η πλάτη μου ακούμπησε γερά. Αλλά αν δεν είχες την εσωτερική δύναμη που κρατούσες και αν δεν είχες τον κύκλο σου ότι η γυναίκα. Γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, λένε άμα μια μάνα, μια γυναίκα, μια κόρη δεν την αγαπήσει η μάνα της, πώς να την αγαπήσουν οι άλλοι γύρω. Λοιπόν, δεν ξέρω τελικά αν με αγάπησε ή όχι. Η μάνα σου. Ναι. Παιδιά, δεν κομμάτια. Πω. Είναι σίγουρο ότι με αγάπησε με το δικό της τρόπο. Αυτό, με το δικό της. Ήταν σκληρή, ναι, και μια σκληρή γυναίκα. Ας πούμε, για τη μάνα μου δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ αν με αγάπησε. Με το λάθος τρόπο. Καταπιεστική, δυνάστης. Όλα. Αυτό, ναι. Για τον πατέρα μου έχω αναρωτηθεί πολλές φορές όμως. Μη σου πω ότι είμαι και σίγουρη ότι. Μπα. Να ρωτήσω κάτι. Αυθόρμητα φιλιά δύναται στο σπίτι, δηλαδή να περάσει να, να σας κάσει ένα φίλι που κάνει μια μάνα ή ένας πατέρας ή... Ποιο παιδί μου. Ποιο ναι, όχι μπα, όχι. Καλά, θυμάμαι όμως τα παιδικά μου χρόνια αυτά. Στα παιδικά μου χρόνια τα θυμάμαι. Αυτό το μέχρι τα έξι, μετά όχι, μετά όχι. Πάντα στη χερή που δεν αναπαράγατε αυτό το πρότιμο της μαμάς στα παιδιά. Γι' αυτό το λέω, ναι, αλλά πήρε αγάπη όμως, τη βρήκε. Τη βρήκε, αλλά πόσες περιπτώσεις έχουμε δει να είναι το ίδιο. Είναι ότι θα κρυθώ όταν έρθει η στιγμή. Και εγώ. Πάντα, όλοι οι γονείς κρύβουν. Πώς η κόρη μου δεν γράφει. Όχι, όχι. Είναι και θέμα το ένστικτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ το λέω. Μπορεί να πάρει ένα χρόνο στη γυναίκα να βάλει στην ψυχή της μια άλλη γυναίκα, αλλά σε έχουν βάλει τόσο πολύ στην καρδιά τους. Και... Κοίταξε να δεις τώρα. Όποιος και να πάει να κάνει μια παρουσίαση βιβλίου, γιατί εγώ τα λέω αυτά, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς θεωρείται το στόμα μου είναι, τρέχει πιο πολύ από το. Λοιπόν, και να την ακολουθούν τόσες γυναίκες, ναι, ας πούμε, πηγαίνεις τώρα στην Κρήτη, όπου εκεί η κάθε εργαζόμενη που πήγες, ναι, είναι στη δουλειά της, στο ξενοδοχείο που δουλεύεις, στο τέτοιο, και να βρίσκουν το, ναι, χρόνο να έρθουν, ναι, να σου κάνουν μια χειραψία, να αγοράσουν το βιβλίο σου, λέει πάρα πολλά. Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα. Έτσι, αυτό που έχω ζήσει εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα που πας? Σήμερα είμαι Λαμία, το βράδυ, στο βιβλιοπωλείο Μπέτσης, που θα κάνω παρουσίαση, και αύριο ανεβαίνω Θεσσαλονίκη. Από απόψε δηλαδή, ανεβαίνω Θεσσαλονίκη για να πιάσω. Ξεκινάμε με τη Θεσσαλονίκη αλίμονο στην Τζιμισκή. Καβάλα και... θα πάτε. Βεβαίως και θα πάω και είμαι Καβάλα και Κιλκής και Σέρες. Δεν θυμάμαι όλο μου το πρόγραμμα, αλλά έχω 15 μέρες non-stop. Αυτή η βαλίτσα, άκουσε να σου πω, Εγώ όταν ήμουν παιδί είχα μία μικρή πράσινη βαλιτσούλα. Εκεί ήταν όλα μου τα υπάρχοντα. Και ήμουνα το παιδί του Σαββατοκύριακου, ξέρεις, πέρα δόθ. Μετά ο άντρες μου έφτιαξε ένα σπίτι μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για να αφήσω τη βαλίτσα. Μετά ήρθαν οι εκδόσεις ψυχογιός και μου ξαναδώσαν τη βαλίτσα στο χέρι. Και κάθε καλοκαίρι είμαι επίσης με τη βαλίτσα στο χέρι. Γενικά ο καθένας. Πάντως και από παιδί ήσουν σε αυτή τη βαλίτσα. Ναι. Με συνοδοιπόρο βέβαια τον εαυτό σου και μόνο αυτόν. Ναι, ναι. Έτσι για να λέμε αλήθειες. Κάναμε καλή παρέα και αυτό. Κάναμε, ναι. Και εκ του αποτελέσματος φάνηκε, διότι οι άνθρωποι που εκφράζουν το συναίσθημά τους στα βιβλία με όποιο τρόπο, είτε είναι οι ήρωες του βιβλίου, είτε είναι οι χαρακτήρες του βιβλίου, ναι, κομμάτια τους πάντα υπάρχουν. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό το ταξίδι σήμερα μπορεί να ήταν οδυνηρό όταν το έγραφες. Για εμάς τους τηλεθεατές όμως ήταν στην καρδιά μας έτσι η σωτηρία και σανίδα. Ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε με αλήθειες από τη Ζάκυνθο αυτή τη φορά. Γιατί και εκεί για πολλά χρόνια γινόντουσαν καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού. Αλλά ήρθε κάποια στιγμή που κανείς δεν φρόντισε αυτά τα δύο ανήλικα παιδιά. Και ήρθε ο γιος τελικά από έναν από τους γάμους του ταχυδρόμου και σκότωσε τον ταχυδρόμο γιατί βίαζε τα παιδιά. Αλήθειες μετά τις διαφημίσεις. Αποστολή στη Ζάκυνθο. Η συγκλονιστική ιστορία του 26χρονου που σκότωσε τον 70χρονο ταχυδρόμο πατέρα του, επικαλούμενος ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα δύο ετεροθαλή αδέλφια του δέχονταν σωματική κακοποίηση. Εδώ και 9 χρόνια είχαν καταγγείλει την κακοποίηση των παιδιών. 3 καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού πριν πάρει τον νόμο στα χέρια του ο γιος της οικογένειας. Άξιος και μπράβο φώναζαν στον 26χρονο πατροκτόνο που προφυλακίστηκε. Στο πλευρό του δράστη, οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας τον καταχειροκροτούσαν. Τι μας λέει ο αδελφός του θύματος, ζωντανή σύνδεση με Ζάκυνθο και τη Γιώτα Κυπουρού. Όπως καταλάβατε, πάμε στο θέμα της Ζακύνθου. Η Γιώτα Κυπουρού βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, καθώς έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά στοιχεία. Να πάμε κατευθείαν στη Γιώτα. Γιώτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Βρισκόμαστε στο χωριό από όπου κατάγεται ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του 70χρονου πατέρα του και συνταξιούχου ταχυδρόμου του χωριού. Ζήνα, να σου πω ότι το Σάββατο μετά την απολογία του προφυλακίστηκε και είδαμε τον κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί για να του συμπαρασταθεί. Εδώ λοιπόν στο χωριό συνομιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο, όπου όλοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο διαμάντη. Έναν άνθρωπο θησαυρό που κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έβαψε τα χέρια του με αίμα. Έχουμε κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν ξέρω, Ζήνα, αν θέλετε να τις ακούσουμε. Βεβαίως να τις δούμε, γιατί μετά έχεις μιλήσει και με τον αδελφό του ταχυδρόμου και σου έχει πει συγκλονιστικά στοιχεία, αλλά να τα πάρουμε με μια σειρά. Να δούμε πρώτα τι λένε οι κάτοικοι και αμέσως μετά. Παρακαλώ. Εργάζεστε ακριβώς απέναντι από το σπίτι του 26χρονου που προφυλακίστηκε για την δολοφονία του πατέρα του. Τον γνωρίζατε? Τι άνθρωπος είναι? Είχε έτσι δώσει δικαιώματα εδώ στη γειτονιά σας, στην περιοχή, στο χωριό? Όχι, ποτέ δεν είχε δώσει δικαιώματα το παιδί αυτό. Ήταν ένα παιδί από ένα χωριό, όπως είναι όλα τα παιδιά. Μια χαρά παιδί, καθόλου. Κύριος στην κοινωνία και... Γνωρίζετε τον 26χρονο? Ναι, καλό παιδί, ήσυχο. Κανένα πρόβλημα. Ούτε αυτό, ούτε η οικογένειά του, ούτε η μάνα του, ούτε τα αδέλφια του. Τα όσα ακούστηκαν περί κακοποίησης των δύο ανήλικων ετεροθαλών αδελφών του, τα γνωρίζατε? Όχι, τίποτα, γιατί είναι στο άλλο χωριό και ούτε καλά, ούτε τα έχω δει ποτέ τα παιδάκια. Πώς αντιδράσατε όταν μάθατε ότι δράστης της δολοφονίας είναι ο 26χρονος? Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Χαρακτήρας, ευγενικό, να μιλήσει, να χαιρετήσει. Δεν είχαμε ακούσει τώρα σχήμα του. Την μητέρα του και τον πατριό του έμενε εδώ. Ναι, πιο κάτω εδώ. Και φαντάζομαι όλο το χωριό έχει συγκλονιστεί με τις αποκαλύψεις. Εννοείται, δεν το συζητούμε αυτό. Εννοείται. Εάν ισχύει ότι ένας 70χρονος κακοποιούσε τα δύο ανήλικα παιδιά του και νωρίτερα κακοποιούσε και τον 26χρονο, τότε καλά έκανε. Έτσι λέτε, καλά έκανε? Πιστεύω πως ναι. Εδώ μέσα ήταν 25 χρόνια ο πατέρας του. Ήταν ταχυδρομείο. Ένας άνθρωπος άψογος στο επάγγελμά του.
Λέτε τώρα για τον 70χρονο, τον βιολογικό του πατέρα. Ναι, για τον πατέρα του, από εκεί και τώρα, παιδιά μου, το κρύβει. Άρα ξαφνιαστήκατε... Το τι κρύβει στο σπίτι κανείς. Γιατί δεν γνωρίζει. Ακούστηκε, υπάρχουν καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού ότι κακοποιούσε τα δύο ανήλικα παιδιά του. Τα οποία απέκτησε με την τρίτη γυναίκα, την οποία επεβίωσε. Ναι, ό,τι ακούσατε κι εσείς, μπορεί να ακούσαμε κι εμείς στην τηλεόραση. Δεν το είχατε ακούσει εδώ. Όπως λέτε, δούλευε δίπλα σας. Δεν υπήρχαν κάποιες φήμες ότι είναι κακοποιητικός, ότι είναι επάναυσο, σκληρός άνθρωπος. Όχι, όχι, προς Θεού. Αυτό το πράγμα κάνει εντύπωση. Και έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα αυτό το πράγμα. Λέω, μα είναι δυνατόν. Και όμως καμιά φορά. Για το γιο του. Σας είπα που πήρε το όπλο όχι, και δεν έβαψε δεν τα χέρια του. Και όμως ξέρω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τον αυτό το παιδί. Παίρναγε από εδώ, καλημέρα. Ήσυχο εργατικό, το παιδί πόδι. Κατά ακούσει για τα όσα ο ίδιος ισχυρίστηκε περί κακοποίηση του Δίολα και των δύο αδελφών του. Επειδή εγώ είμαι μακριά, αλλά όχι, τα παιδάκια κακοποιούνταν. Κάτι σε στο χαμόγελο το παιδί έκανα. Α, είχε ακουστεί εδώ λοιπόν στο χωριό ότι ήταν σκληρός, κακοποιητικός άνθρωπος με τα παιδιά. Όταν εννοείται ότι ήταν ταλαιπωρημένα, τι εννοείται, γιατί έτσι, τα καημένα... δεν είχαν κάποιον να τα φροντίσει. Αυτός ο πατέρας τους ήταν και τα φροντίζει. Που... δεν ξέρει, άδειο. Τα μελερωμένα ρούχα. Ναι. Για τις καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού, πότε ακούσατε πρώτη φορά? Εγώ τα άκουα παλιά, ότι... αλλά τώρα τα άκουσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν ένα χρυσόπαιδι, ερχόταν στο μαγαζί εδώ πέρα, ήταν άγιο, όχι παιδί, άγιο. Καλό παιδί, από τις εγεννήθηκε, δεν είχε ακουστεί αυτό το παιδί. Δεν είχε ακουστεί αυτό το παιδί. Να μου δώσετε κατευθείαν τη Γιώτα Κυπουρού. Πάντως, εγώ να διευκρινίσω από το δελτίο τύπου του χαμόγελου του παιδιού, γιατί κανονικά δεν πρέπει από εδώ και πέρα το χαμόγελο του παιδιού να βγαίνει δημόσια να μιλάει για τέτοια θέματα, καθώς οι δικαστικές αρχές έχουν το λόγο. Αλλά για μια ακόμη φορά το χαμόγελο του παιδιού ενημερώνει ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να διερευνεί τις καταγγελίες που λαμβάνει. Η μόνη αρμόδια για κάθε περιστατικό κακοποίηση παιδιού είναι οι εισαγγελικές αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες που οφείλουν να διερευνήσουν την κάθε καταγγελία. Άρα γίνεται η καταγγελία, άρα υπάρχουν άνθρωποι που ευθύνονται για αυτή την παραμέληση από το 2009 μέχρι το 2017, τον Αύγουστο, την τελευταία καταγγελία. Γιώτα μου, συνομίλησες και με τον αδερφό. Συνομιλήσαμε και με τον αδερφό Ζήνα. Αυτά είναι βέβαια τα όσα υποστηρίζουν οι κάτοικοι εδώ στο χωριό. Αν προσέξετε όμως, λένε ότι υπήρχαν κάποιοι ψήθυροι όλο αυτό τον καιρό, ότι έβλεπαν τα παιδιά να είναι ταλαιπωρημένα, να είναι με λερωμένα ρούχα, να μην έχουν δηλαδή τη φροντίδα που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας. Γιατί να θυμίσουμε ότι έμεναν μόνο με τον 70χρονο πατέρα τους. Η μητέρα τους απεβίωσε πριν από λίγο καιρό. Εμείς λοιπόν συναντήσαμε και συνομιλήσαμε με τον αδελφό του 70χρονου και τον ρωτήσαμε, γιατί ζούσε πολύ κοντά στο σπίτι του, αν βίωνε την καθημερινότητα του αδελφού του και των δύο ανήλικων παιδιών. Μας είπε πως ναι, πως τα παιδιά ήταν ευτυχισμένα, πως λάτρευαν τον πατέρα τους, πως ο ίδιος τα φρόντιζε και μάλιστα... μας είπε Ζήνα πως εάν είχε την παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσε να είναι κακοποιητικός με τα παιδιά του, ο ίδιος θα τον κατήγγειλε στις εισαγγελικές, στις αρμόδιες αρχές. Αυτά υποστηρίζει ο ίδιος. Βέβαια λέει και κάτι πολύ σημαντικό που αξίζει να ακούσουμε. Λέει πως τους τελευταίους 2-3 μήνες ο 26χρονος, ο καθομολογίαν δράστης, επισκεπτόταν πολύ συχνά την πατρική του οικία, την οικία όπου έμενε δηλαδή ο 70χρονος μαζί με τα δύο παιδάκια. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Βεβαίως. Γιατί τους τελευταίους 3 μήνες ο 26χρονος ήταν συνέχεια στο σπίτι. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο αδελφός του ταχυδρόμου. Είστε ο αδελφός του 70χρονου που τον σκότωσε ο ίδιος του ο γιος. Ναι, ακριβώς. Πήρε το όπλο, έβαψε τα χέρια του μέμα. Και έτσι σκότωσε τον πατέρα του. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ούτε μου είχε πει καν το παραμικρό το παιδί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και γιατί, δεν ξέρω. Γι' αυτό μπορούμε όλοι. Είχατε καλές σχέσεις με τον αδελφό σας? Πολύ καλές. Τα συζητούσατε όλα? Όλα τα συζητούσαμε, ναι.
μπαίνατε μέσα στο σπίτι του, γιατί έμενε μόνος του με τα δύο ανήλικα παιδιά, ναι, του, τα οποία απέκτησε με την τρίτη γυναίκα του. Ακριβώς, ναι. Πριν πόσο καιρό πέθανε η σύζυγός του, η τελευταία? Ναι, 4-5 μήνες, περίπου 5-6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ναι, τα παιδάκια έμεινε να τα μεγαλώνει ο ίδιος, ναι, ναι, μόνος του. Ναι, ναι. Ακούστηκαν διάφορα για τον αδελφό σας, ότι έγιναν κάποιες καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού, ότι κακοποιούσε τα δύο ανήλικα παιδιά του, στο παρελθόν τον 26χρονο γιο του που ομολόγησε το έγκλημα. Όσες φορές και να είχα πάει εκεί, τα αγάπαει, τα περιποιότανε, τα μαγέρευε, τα τάιζε, τα πλένε, δεν είδα τίποτα το παράξενο. Ήταν περιποιημένα τα παιδιά. Πολύ, πολύ. Γιατί κάποιοι κάτοικοι στο χωριό μας έδωσαν την εικόνα των παιδιών με πλερωμένα ρούχα, χωρίς προσοχή, χωρίς φροντίδα. Όχι, είναι, αυτό είναι λάθος. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πάστε ένα σχολείο, κανονικά, καθαρά και όλα. Πώς έγιναν από το 2009 όλες αυτές οι καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού? Δεν ξέρω, ούτε για καταγγελία εγώ είχα ακούσει, τίποτα δεν άκουσα. Δεν είχε έρθει ποτέ κάποιος κοινωνικός λειτουργός στο σπίτι του αδελφού σας για να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν αυτά τα δύο παιδάκια, τα ανήλικα? Μου είχε πει ότι είχε έρθει η πρόνοια κάποτε. Η πρόνοια, πριν πόσο? Πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια, το 2000... 2016. 16. Για να ελέγξει τις συνθήκες που ζούσαν τα παιδιά. Και δεν έβρικε τίποτα και συνέχισε να δάχει τα παιδιά. Γιατί όμως ακούγονται όλα αυτά? Ότι ήταν κακοποιητικός, ότι μέχρι και για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του ακούστηκε. Γιατί κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδάκια. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό το πράγμα είναι δυνατό να γίνει? Όσες φορές και να είχα πάει εκεί, το παραμικρό δεν κατάλαβα. Τίποτα. Τον αγαπάγανε τον πατέρα του, τον αγκαλιάζανε, τον εφίλιανε. Με τον 26χρονο, τον καθομολογεί ανδράστη. Ναι. Τι σχέσεις είχε ο αδελφός σας? Καλές σχέσεις. Ερχότανε τώρα 2-3 μήνες, ερχότανε συνέχεια στον πατέρα του. Έβλεπε το αυτοκίνητο, δεν πήγαινα από εκεί. Άρα τους τρεις τελευταίους μήνες, τρεις, ο 26χρονος, επισκεφτόταν συνέχεια τον πατέρα. Συχνά, πιο συχνά. Ναι, 2-3 φορές τη βδομάδα και καθόταν όλο το απόγευμα μετά στον κύριο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι ο λόγος που έγιναν πιο συχνές οι επισκέψεις στο σπίτι του πατέρα ήταν γιατί φοβόταν ότι ο πατέρας τα έκανε τα ίδια στα δύο ανήλικα αδέλφια του που έκανε και στον ίδιο όταν ήταν μικρότερος. Δεν ξέρω τι φοβόταν. Γιατί ένα από τα παιδάκια και συγκεκριμένα το κοριτσάκι το εκμυστηρεύτηκε ότι ο μπαμπάς το κακοποιούσε, ο αδελφός σας δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό και έγιναν πιο συχνές οι επισκέψεις του το τελευταίο καιρό. Γιατί δεν μου είπε κάτι εμένα, ναι, ή στη μάνα του να πάμε στον εισαγγελέα, αν υπήρχε κάτι τέτοιο? Θα το κάνατε, θα πηγαίνατε για τον αδελφό σας στον εισαγγελέα? Άμα υπήρχε τέτοια περίπτωση, θα πήγαινα. Όχι να σκότωσε τον πατέρα του. Θα πηγαίνατε δηλαδή, βεβαίως, θα καταγγείλατε τον Νίτ. Βεβαίως, θα πηγαίνατε μαζί με τον ίδιο στον αδελφό. Ναι, μαζί με το παιδί του. Αυτό που είναι υποσχόλιο στον πατέρα του. Είναι σκληρό ένα παιδί να σκοτώνει τον πατέρα του. Κάποιο λόγο θα είχε σίγουρα. Παρόλο που, όπως λέτε εσείς, δεν είχατε δει κάτι, δεν είχατε ακούσει κάτι περί κακοποίησης. Γιατί να το πράξει? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω. Αφού, όπως λέτε, δεν είχαν κακές σχέσεις. Όχι. Και εγώ έπεσα από τα σύννεφα που τα άκουσα. Ο αδελφός σας παντρεύτηκε τρεις φορές, έκανε τρεις διαφορετικούς γάμους και απέκτησε παιδιά και από τους τρεις γάμους. Ναι. Είχε κάποια προβλήματα και χώριζε, ξέρετε, σας είχε πει κάτι? Ναι, ήταν ασυμφωνία χαρακτήρων και χωρίζανε. Με αυτή που ήταν καλά αγαπημένη, πέθανε. Αρρώστησε από την παλιά αρρώστια και πέθανε κακομοίρα. Τα παιδάκια που βρίσκονται σήμερα? Είναι στη θεία του, στον αδελφό τη μητέρα του. Θα περιποιείται, λέει εκεί, θα τα κρατήσει. Ό,τι μπορούμε να βοηθάμε κι εμείς. Έχετε κάτι να πείτε στον κόσμο που μας ακούει, στην κοινή γνώμη, γιατί ξέρετε είναι εξαγριωμένοι? Φώναζε, αποκαλούσαν ήρωα τον 26χρονο έξω από τα δικαστήρια. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τη γνώμη του, ο καθένας τη λέει. Λάθος ή σωστή, δεν ξέρω, τι να πω. Λάθος ή σωστό, δεν ξέρει τι να πει ο αδελφός του ταχυδρόμου, ο οποίος άνθρωπος φαίνεται μουδιασμένος. Δηλαδή και εκείνος ότι δεν ήξερε κάτι, δεν είχε ιδέα από όλα αυτά και πρέπει να το πούμε. Γιώτα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, Ζήνα. Το κλίμα στο νησί που πήγες, γιατί από το πρωί που έχεις φτάσει έχεις κάνει προσπάθειες να πας από άκρη σε άκρη, γιατί δεν είναι όλα στο ίδιο σημείο, οι κάτοικοι, ο αδελφός του. Οι άνθρωποι εκεί τι λένε? Οι άνθρωποι, Ζήνα, είναι σαστισμένοι, είναι παγωμένοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν πως αυτό το παιδί
αυτός ο θησαυρός, έτσι τον αποκαλούν, είναι τα λόγια του κόσμου, δεν είναι δικά μας. Πως ένα νέο παιδί, αγαπητό, πράο, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στην τοπική κοινωνία, πως πήρε αυτή την απόφαση. Από την άλλη βεβαίως προσπαθούν να τη δικαιολογήσουν ακριβώς για τους λόγους που σας είπα και αναφέρονται σε διάφορες έτσι πληροφορίες που υπήρχαν ότι ίσως και τα παιδιά να υφίστανται κάποια κακοποίηση μέσα στο σπίτι, στο επίπεδο όμως της παραμέλησης περισσότερο και όχι της σωματικής βίας ή της σεξουαλικής παρενόχλησης. Να σου πω, Ζήνα, βεβαίως ότι ακριβώς επειδή κάνουμε ρεπορτάζ από πολύ νωρίς το πρωί, εντοπίσαμε και το που βρίσκονται οι δύο αυτές τις ψυχούλες, τα δύο ετεροθαλή αδέλφια του καθομολογία δράστη. Βρίσκονται, τα φιλοξενεί αυτή τη στιγμή ο αδελφός της μητέρας τους που απεβίωσε πριν από λίγο καιρό. Ο ίδιος είναι παντρεμένος, έχει τη δική του οικογένεια και μένουν μαζί τους. Τώρα, τι θα γίνει με αυτά τα δύο τα παιδιά, θα αποφασίσουν οι εισαγγελικές αρχές. Αρμόδιος είναι ο εισαγγελέας Ζακύνθου για να αποφασίσει για την τύχη τους. Πάντως, Γιώτα μου, επειδή ο δράστης μίλησε στο Δελτίο Ειδήσεων το δικό μας και στην Τασούλα Παπανικολάου, να δούμε αυτά τα λίγα που ψέλησε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να το ακούσουμε κι εμείς, γιατί έχουμε και αυτές τις εικόνες που έχουν κάνει και το γύρο του διαδικτύου και των ειδήσεων σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς τον χειροκροτούν μπαίνοντας μέσα, φωνάζοντας το όνομά του, άξιος Αλέξη, καλά έκανες και όλα τα σχετικά. Να δούμε παρακαλώ. Πώς αισθάνομαι. Όπως αισθάνεται κάποιος που έχει μπει μέσα στη φυλακή για την τιμή της οικογένειάς του και για τον εαυτό του. Ζορισμένος είμαι αυτή τη στιγμή όταν ένα παιδί δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και ξαφνικά για μια στιγμή βρίσκεται μέσα στη φυλακή, φυσικά και είμαι ζορισμένος. Λογικό δεν είναι. Σαν άνθρωπο σας μιλάω. Μετάνιωσες. Ζητάς μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας πω. Δεν θα σας πω. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν γίνεται να μιλήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευγενής, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω. Νομίζω... Ναι. Είναι ένα θέμα που πρέπει να και οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι κέντρισε για πρώτη φορά και αυτό και της Λέρου το ενδιαφέρον των πολιτικών και πάρα πολύ σωστά, γιατί διαπιστώνονται κερκόπορτες, ορθάνυχτες, σε ό,τι αφορά στον τομέα της προστασίας των παιδιών. Πολλοί κόσμος ίσως και να μην το ήθελε, σίγουρα δεν το ήθελε, και να τον ξενίζει το γεγονός προφυλάκησης, όμως η δικαιοσύνη οφείλει να στέκεται απέναντι στην οποιαδήποτε μορφής αυτοδικία και πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί σε άλλη περίπτωση θα ήταν σαν να ενθάρρυνε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το πότε θα υποβληθεί αίτημα αποφυλάκησης και το πότε θα βγει, αυτό είναι ένα άλλου είδους ζήτημα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία του χρόνου. Όμως εδώ διαπιστώνεται και από την πρώτη στιγμή το τονίζεις και υπερθεματίζεις πάνω σε αυτό και πάρα πολύ σωστά κατά την άποψή μου, το γεγονός του ελλείμματος της πρόνοιας απέναντι σε παιδιά τα οποία κακοποιούνται είτε αν θέλεις υπάρχουν καταγγελίες. Και έχουμε δει ότι εκεί που διαπιστώνονται και στις δύο περιπτώσεις ανομαλία στην εξέλιξη και της διαδικασίας της διερεύνησης είναι το γεγονός της μη εμπλοκής της αστυνομίας. Είδαμε και στις δύο περιπτώσεις ότι από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αστυνομία η υπόθεση ξεκαθάρισε. Συνεπώς, καλύτερα θα ήταν και για τους εισαγγελείς όταν δέχονται τέτοιες καταγγελίες να διατάσσουν προκαταρτική εξέταση την οποία θα την αναθέτουν στις αστυνομικές αρχές, καθώς βλέπουμε ότι λειτουργεί και δρά αποτελεσματικά. Γιώτα μου, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι τελευταίο πριν σε αποδεσμεύσω. Πάντως σημασία έχει πως η αλήθεια είναι ξεκάθαρη από το ρεπορτάζ που μας έφερε η Γιώτα σήμερα. Οι άνθρωποι, οι γείτονες κάτι βλέπανε, κάτι ακούγανε, κάτι γινόταν. Πάντως για το συγκεκριμένο παιδί τον Αλέξη έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια και από την άλλη πλευρά ο αδελφός του ταχυδρόμου δεν είχε ακούσει τίποτα και αυτή είναι η αλήθεια. Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος σύμφωνα με τον αδερφό. Και εκεί οφείλουμε να μείνουμε. Γιώτα μου. Εγώ, Ζήνα, το μόνο που θα πω κλείνοντας, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιώργο Καραϊβάζη ότι κάθε μορφή αυτοδικίας θα πρέπει να τιμωρείται αλίμονο. Ωστόσο, κάποιες παλιές συμμαθήτριες του Αλέξη του καθομολογία δράστη με πλησίασαν από μόνες τους.
Τα όσα μου είπαν για αυτό το παιδί, για τον αγώνα που έδινε όλα αυτά τα χρόνια, πρόκειται για μια οικογένεια που τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για έναν αξιοπρεπή νέο που πάλευε για τα όνειρά του και για τη ζωή του, παρόλα όσα είχε βιώσει στο παρελθόν. Και δεν ήθελε τα ίδια να βιώσουν και τα δύο αδελφάκια του. Θα θυμίσω ότι και αξιωματικοί της αστυνομίας και μάλιστα ανώτατοι, αυτό που είπα και στην αρχή, μας παρότριναν να βοηθήσουμε αυτό το παιδί, γιατί έχουν πλήρη γνώση το τι ακριβώς τουλάχιστον φέρεται και φέρονται τα παιδιά τα για τα άλλα δύο να πέρασαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πάντως, τα προηγούμενα χρόνια μάλλον. Πάντως, συγκεκριμένος ταχυδρόμος, την πρόταση γάμου την έκανε 3 φορές. Η τελευταία του γυναίκα δεν ζει πια, η άλλη είναι η μητέρα του Αλέξη και η άλλη πήρε το άλλο παιδί και έφυγαν. Αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς. Η τύχη του καθένα λοιπόν διαγράφεται μέσα από την δική του διαδρομή και πορεία. Μακάρι να είχαμε τη δύναμη όλοι κάποια στιγμή να αλλάξουμε αυτή την πορεία. Την τύχη, την αλήθεια, τη ζωή, ποιος ξέρει, διαφημίσεις. Φτάσαμε στο τέλος, έχουμε καθυστερήσει. Μαρκέλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πάω Πάτμο, θα τα πούμε από εκεί. Καλό ταξίδι. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Και σήμερα αφήσαμε τα αυτιά μας χωρίς βαμβακάκι και τα μάτια μας ορθάνυχτα σε μια εκπομπή γεμάτη αλήθειες. Καλό απόγευμα.